Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα στον Γιάννη Χιλιτίδη, Κωστής Ραπτόπουλος, μέχρι τις 2 σε μια ήσυχη εκπομπή. Είδαμε να πούμε ψιλοτσάμπιος link. Εντάξει, μας έκαψε η Γιουβέντους. Είναι όλοι τρελαμένοι να πούμε με τη Γιουβέντους. Έσπασε το σύστημα, έσπασε το ΠΟΚ που λένε. Βέβαια. Όταν παίζεις 3-5-2, 5-3-2 και δεν βγαίνει, άμα δεν σου βγει ο ένας ο χαβ παραγωγικά, δεν μπορούν οι στόπερ από πίσω να κάνουν παιχνίδι. Εντάξει, ένας παίκτης να μην σου πιάσει απόδοση στο χώρο του κέντρου μπροστά, καταλαβαίνεις τι πρόβλημα υπάρχει. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, έτσι να πω, έτσι, γιατί έχω να πω πολλά πράγματα σήμερα, χοντρά-χοντρά, με το Μάτζιο τώρα που συζητούσα και τα λοιπά, του λέω ρε αυτός, δεν άλλαξε λέω το σύστημα να πούμε. Δηλαδή όταν είσαι 3-5-2 και δεν βγαίνει, θα παίξεις και ένα τέταρτο με δύο στόπερ. Θα πάρεις ρίσκα και τα λοιπά. Τέλος πάντων δεν το πήρε το ρίσκο και έμεινε αυτό στο 0-0. Φαντάζομαι ότι θα τα πάρει αλλού η Γιουβέντους, αλλά το μάθημα είναι ότι το 5-3-2 που παίζει μια ομάδα δεν βγαίνει στον ευνηδιασμό πάντα. Ο αντίπαλος όταν παίζει αμυντικά κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξει. Ο Στραματσόνη το αλλάζει. Το άλλαξε. Τώρα αύριο θα παίξει με την Άγιαξ να πούμε 5-3-2. 5-3-2 θα παίξει. Το σέβεται τον Άγιαξ. Το σέβεται τον Άγιαξ. Θα κοιτάξει την άμυνά του και να πάρει ένα πόντο. Όπως θα πρέπει να προσέξει αύριο να πάρει πόντο και ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, μα τι είναι αυτά που λες. Θα βγει ένας Παναθηναϊκός, θα πει, μα τι είναι αυτά που λες. Θα βγει ένας ΠΑΟΚ, θα πει, μα τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λέω, μωρέ. Τι θέλετε να πω. Εντάξει, υπάρχει το ελληνικό πρωτάθλημα, ελληνικές ομάδες. Εντάξει, δεν τρελαινόμαστε, δεν τις υπολείπτομαι και πολύ. Δηλαδή είμαι ευχαριστημένος αύριο αν ο Παναθηναϊκός φέρει πόντο με την Άγιαξ. Θα είμαι ευχαριστημένος αύριο αν ο Ολυμπιακός φέρει χ, ας πούμε, εκεί που παίζει, με την ανοιχτή την άμυνα των αυτονών εκεί. Εντάξει, την ψιλοείδα την ομάδα κι αυτή. Εντάξει, ευχαριστημένη. Και ο ΠΑΟΚ με τη Φιωρεντίνα, άμα δεν τα κάνει τα γκολ νωρίς, μετά αρχίζει και πέφτει, ξεφουσκώνει να πούμε. Θα ρίξει και βάρα στο αερό, σαν τον μπαλόνι, μια καρφίτσα στο μπαλόνι και ξεφουσκώνει. Άρα λοιπόν, εγώ στοιχηματικά, μια και πιάνουμε την κουβέντα, γιατί άκουγα εγώ τον Καμόρα προηγουμένω, hot spot, πώ τα έλεγε αυτά κτλ. Με του πρόσφυγε, είναι πρόσφυγα, δεν είναι πρόσφυγα κτλ. Πω ρε φίλε, τι είναι πρόσφυγα, δεν είναι. Θα πάμε και σε αυτό. Εγώ παίζω λοιπόν χινάρι την Παοκάρα και χινάρι την Παναθηναϊκάρα. Με δύο χ λοιπόν πάω 9 πόντους. Χτυπάω και ένα over τον Ολυμπιακό. 9 επί 2, 9, 10. Κοντά στο 20. Βάζω 10 ευρώ και πληρώνω τον έμφυα. Παίρνω και ρέστα. 30 Σεπτεμβρίου πληρώνουμε τον έμφυα. Γιάννη, το ξέρεις, έτσι δεν είναι. Θα πληρώσουμε τον έμφυα. Βέβαια, πώς θα γίνει. Το κράτος πρέπει να πάρει λεφτά. Από πού θα πάρει τα λεφτά, από τον Βαρδινογιάννη? Τα πήρε ο Τσίπρας. Τα πήρα από τον Βαρδινογιάννη, τα πήρα από τον Μαρινάκη, τα πήρα από αυτόν που μοιάζει με το φίλο μου, τον Βασίλη από το κέντρο, όπως το λένε, τον Κάλο Γρίτσα. Τα πήρε. Σου λέει το κράτος, ωραία μαγκιά, πολύ ωραίος ο Τσίπρας. Λέει, εγώ τα πήρα από τους μεγάλους, θα τα πάρω και από τους μικρούς. Τι φωνάζετε? Είμαι μια αριστερή κυβέρνηση, η οποία ορίστε τόσα χρόνια δεν πληρώναν οι μεγάλοι. Θα τα πάρει και από τους παπάδες, μπορεί να τα πάρει. Και από τα παπαδαριά να τα πάρει, εγώ μαζί του είμαι. Αφού τα πήραν οι κομμουνιστές από τους μεγαλοκαρχαρίες, να τα παίρνουν. Να τα πάρουν και από τους παπάδες, να τα πάρουν και από τις εκκλησίες, να τα πάρουν και από τους επιχειρηματίες, να τα πάρουν και από εμάς. Να δούμε τι θα μείνει. Και να κάνουμε, όπως είπε και ο Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε να κάνουμε, λέει, ανάπτυξη. Να αναπτυχθεί η ιστορία. Περιμένουμε τώρα το μάνα εξ ουρανού. Θα μου πεις, δύσκολα ρε Τσίπρα τα λες τα έργα, να πούμε. Δύσκολα τα λες τα έργα. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι εδώ 200 χρόνια μάθαν να ζουν με δανεικά και να μην τα δίνουν πίσω. Πετρέλαια δώσανε, γεωπολιτικές θέσεις δώσανε, τη σιά τους το Χαλβαδοκούντι δώσανε και δανεικά παίρνουν. Εσύ πώς θα να παράγει, λέει, πώς θα παράγει? Είναι δύσκολο να παράξει. Πώς θα το βάλεις μετά από 200 χρόνια αυτόν τον λαό να δουλέψει? Πάρα πλάκα κάνεις. Εδώ εσύ έγινες πρωθυπουργός και έβαλες σε ένα χρόνο 12 κιλά. 12 κιλά έβαλε, τον είδες κάτι μάγουλα που έχει κάνει ο Τσίπρας? Δηλαδή, αν μείνει στην εξουσία, αν βγει και την άλλη τετραετία, ο Βενιζέλος θα είναι μικρό παιδί μπροστά του. Έμαθα κάνει διατροφή ο Βενιζέλος. Τι έφαγε τόσα. Η Φόφη έμαθε τι έπαθε. Την κόψανε.
Φόφη γεννήματα. Ήταν να δώσει συνέντευξη να πούμε στην ΕΡΤ1. Αργοπόρησε λίγο αυτό και τα λοιπά. Έβαψε τα χίλια τι έκανε. Έβαψε τα νύχια τι έκανε. Σαν γυναίκα και αυτή 50 τόσο χρόνων. Είπε να περιποιηθεί. Έβαψε το χείλο εκεί μια ώρα αυτό το έβαφε. Μπήκε στα μάξι. Τώρα δεν έχουν και οδηγού αυτοί και τα λοιπά. Φεράρι και τα λοιπά. Κανένα γέρο οδηγό θα είχε. Άρχισε να πάει στην ΕΡΤ. Λέει, κυρά μου, άρχισε, λέει. Ντοκιμαντέρ. Επειδή είσαι η Φόφη, η κόρη του γεννηματά και πρόεδρο του Πασόκ, πρέπει εγώ να αλλάξω το πρόγραμμα τη ΕΡΤ. Δρόμο μου την από εδώ πέρα, δρόμο, την έδιωξε. Φοβερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Το άλλο που έκανε ποιο ήταν. Ρε το Τζίπρα, έχει τρελαθεί να πούμε. Έχει ζαλιστεί να πούμε. Σου λέει τι, θα φέρνω εγώ του πρόσφυγε εδώ και θα του πηγαίνω στο Δενδροπόταμο. Και θα του πηγαίνω, ξέρω εγώ, στην Καμπτζίδα, θα του πηγαίνω στι φτωχέ περιοχέ, θα του πετάξω στο Κορδελιό. Και στις υποβαθμισμένες περιοχές εκεί που είναι, ξέρω εγώ, οι αλβανοπαοξίδες και ξέρω εγώ, οι φτωχο. Οι Νεάπολες αυτές, πώς τα λένε. Πώς τη λένε εκεί την περιοχή, δίπλα στη Νεάπολη. Τέλος πάντων, εκεί που είναι οι αλλοδαποί άνθρωποι κτλ. Σου λέω, τους πάω στο Ρεόκαστρο, τους πετάξω να πούμε τα παιδιά, κάνω και μια κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, τι θα γίνει. Θα φέρω τα προσφυγόπουλα στις ΣΥΚ περιοχές. Ποιες είναι ΣΥΚ περιοχές, Πανόραμα, στο Πανόραμα θα πάτε. Εσύ που είσαι, Ωραιόκαστρο. Τι είσαι και είσαι στο Ωραιόκαστρο, εσύ, τι είσαι, νεόπλουτο, νεόπτωχο κτλ. Ωραιόκαστρο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα σου πάω εγώ τα προσφυγόπουλα εκεί. Φοβερό τύπο. Δηλαδή, τι τα πάει, μόνο στο Κορδελιό. Τι θα τα πάει έξω από τα Αιγύπτικα. Θα τα πάει και στο Ωραιόκαστρο. Οι Ωραιοκοστρινοί γίναν χρυσαυγίτε σε μια μέρα. Μιχαλολιάκο λένε και γλαίνε, τρελαίνονται. Δεξιοί, αριστεροί, πώ του λένε στο Ωραιόκαστρο. Ακροαριστερή, θα μου πει ναι, Σιριζέη, Μουσάτη, ιστορίες. Αχ, τα παιδιά μας, λέει, τι τα παιδιά μας. Εσύ είσαι άνθρωπος που έλεγε σαν τον κόκκινο να έρθουν να πούμε οι μετανάστες και τι είναι αυτά τα πράγματα κτλ. Εγώ θέλω να έρθει ένα hot spot έξω από το σπίτι του κόκκινου και να πάρει και δύο σιριάκια να πούμε εκεί πέρα, τα κάνει κούτσι 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 και να μην φωνάζει. Γιατί όταν έρχεται. Εντάξει, με κούρασε η προηγούμενη κατάσταση να πούμε. Εντάξει, όταν έρχεται το αυγό στον πισινό σου και σου δημιουργεί και αιμορροίδες στον πισινό το αυγό, γιατί το τσόφλι γαργαλάει να πούμε την ευαίσθητη περιοχή, τότε λοιπόν εκεί πρέπει να είσαι ο ιδεολόγος, εκεί πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, αυτός ο οποίος να έχει σταθερή την άποψη να πούμε. Σταθερή την άποψη θα έχεις, πώς θα γίνει δηλαδή. Τι θα γίνει, δηλαδή, σάμαλι είναι, πώς θα γίνει. Δεν μπορείς να είσαι κύριε Σιριζέος, να είσαι αριστερός, να είσαι φίλε, πώς το λένε, αυτή τη κουλτούρα τη αριστερή κτλ. Και να πάει το παιδί σου στο Ρεόκαστρο, ξέρω εγώ, στο σχολείο και να μην θες το προσφυγάκι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα γίνει. Τι, καταπατάς την ιδεολογία σου, καταπατάς το κόμμα σου καταρχήν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και βγαίνει και ο κύριος Φίλης, υπουργός παιδείας, εξαίρετος κύριος. Λοιπόν, είναι ακατανόητη λέει αυτή η συμπεριφορά. Ρατσιστική, είπε για τους Ωραιοκαστρινούς ο υπουργός μας. Είναι σε αντίθεση με τη συμπεριφορά αγάπης, αλληλεγγύης, κατανόησης. Από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων γονέων. Λέει λοιπόν αυτός εδώ, ο Φίλης, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων των Ελλήνων είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή αγαπάνε τον πλησίον, αγαπάνε τον πρόσφυγα και αν δεν είναι εμβολιασμένος, μπορεί να τον πάνε στον παιδίατρο να δώσουν ένα πενιντάρικο από την τσέπη τους. Γιατί να μην δώσουν, πώς θα γίνει δηλαδή. Εμείς τόσα λεφτά δεν δίνουμε, οι Έλληνες τόσα. Ας δώσουμε και ένα πενιντάρικο να πάει το προσφυγό που αν δεν έχει το κράτος, ξέρω εγώ, να το εμβολιάσει. Πώς θα γίνει. Συνεχίζει λοιπόν ο κύριος Φίλης, εξαιρετικός κύριος, υπουργός μας. Λοιπόν, μαθητών γονέων, είναι ακατανόητη λέει αυτή η συμπεριφορά. Ναι, είναι ακατανόητη αυτή η συμπεριφορά. Είναι σε αντίθεση με τη συμπεριφορά, αγάπης, αλληλεγγύης, κατανόησης. Από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων γονέων. Βέβαια. Όπως λέει και ο Χρήστος από τη Λαμπράκη, όλοι είμαστε καλοί μέχρι να θυχτούν τα συμφέροντά μας. Μετά γινόμαστε χρυσαυγίτες. Ναι, όταν το προσφυγόπουλο χτυπήσει την πόρτα του σχολείου του, πάει το παιδί μας εκεί. Λέει, μαθητών και εκπαιδευτικών στη χώρα μας. Τέτοια φαινόμενα πράγματι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Δήλωσε ο κύριος Φίλης στο πρακτορείο FM, ξέρω εγώ, δεν το θυμάμαι. Εμείς έχουμε πάρει όλα τα μέτρα, λέει. Τα παιδάκια, τα προσφυγόπουλα, θα πάμε το απόγευμα σε τάξεις υποδοχής, θα είναι και εμβολιασμένα. Ορίστε. Το λέει ο Ανθρωπάκος, ο Φίλης εδώ πέρα. Θα είναι, λέει, εμβολιασμένα ο υπουργός μας. Θα έχουν τους δασκάλους τους. Θέλουμε να παίξουν με τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, σιγά-σιγά,
Δηλαδή να παίξουν οι Σύριοι με τους Έλληνες σιγά σιγά, πώς παίξαν οι Αλβανοί, πώς πήγαμε εμείς και παίξαμε τα παιδάκια, τα Ελληνάκια στη Γερμανία με τα Γερμανάκια τα παιδιά, μετά να έρθουν και τα Συριάκια να παίξουν, λέει, με τα δικά μας τα παιδιά. Υπουργός το λέει, τι εγώ τι είμαι, δεν μπορώ να το κοιτάω στα μάτια, όπως έλεγε. Άκου να δεις, λέει. Εμείς λέει έχουμε πάρει όλα τα μέτρα μας. Τα παιδάκια, λέει, τα προσυγκοπουλάκια θα πάνε το απόγευμα σε τάξη υποδοχής, θα είναι και εμβολιασμένα. Το είπε ο κύριος Βίλης. Θα έχουν και τους δασκάλους τους και λέει ο κύριος Φίλης, ειδικά αυτοί οι δάσκαλοι, οι τεμπελχανάδες, δεν θα πρέπει σε καμιά των περιπτώσεων να απεργούν. Δηλαδή, πόσες μέρες το χρόνο δουλεύουν αυτοί οι δάσκαλοι? Από τις 365 μέρες, καμιά 130 αριά. Βάλε και τις εκδρομές μέσα, εγώ βάζω και τις εκδρομές μέσα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί σκοτώνονται στη δουλειά πολλές μέρες το χρόνο. Θα έχουν και τα προσφυγάκια, τι θα γίνει? Λοιπόν, θα έχουν τους δασκάλους τους. Θέλουμε, λέει, να παίξουν με τα παιδιά τα Ελληνόπουλα σιγά σιγά και αργότερα θα ενταχθούν στις σχολικές αίθουσες. Δεν καταλαβαίνω, λέει ο κύριος Φίλης, για ποιο λόγο αρνούνται οι γονείς τα παιδιά αυτά στον χώρο, όχι στις τάξεις, μαζί με τα παιδιά τους του σχολείου. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός κύριος Φίλης. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά που είστε δημοκρατικοί άνθρωποι? Γιατί στη Θεσσαλονίκη πραγματικά είμαστε πολύ δημοκρατικοί άνθρωποι. Όλη η Θεσσαλονίκη έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ο Άρης. ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ ο Ηρακλής. ΣΥΡΙΖΑ οι δάσκαλοι. Μόνο συνταξιούχοι φωνάζουν. Αυτοί οι συνταξιούχοι όλα δικά τους τα θέλουν. Θέλανε επί χούντας, χούντα. Μετά ήρθε το ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ. Βιοτεχνίες, κόλπα, ιστορίες κτλ. Πήγαν 65 χρόνια, πήγαν σύνταξη, τους κόψαν λίγο από τη σύνταξη. Και τι έγινε? Σε κόψαν από τη σύνταξη τώρα και το κάνεις θέμα? Μόνο αυτοί μονάζουν. Η σύνταξη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λέει, θα έχουν τους δασκάλους τους κτλ. Όλοι μαζί, λέει ο κύριος Φίλης, υπουργός εκλεγμένος δημοκρατικά από τον ελληνικό λαό, λέει, θα πρέπει να εξηγήσουμε ώστε να μην γίνει αντικείμενο μιας κομματικής. Τι έχουμε, χιλικίδια? Τι έχουμε? Ξέχνατα, χιλικίδια αυτά, ξέχνατα. Ξέχνατα τις πετροπέρδικες. Θα μάθετε εδώ με τους αριστερούς. Θα σας αλλάξουν τα πετρέλα, γίνονται άνθρωποι. Ναι, ναι, βάζεις εσύ. Ναι, καλά, καλά. Ωραία, Γιώργο. Ποιο Γιώργο Παπαδόπουλο? Εδώ όλη η Ελλάδα, φίλε, έχει κάνει γιορτές για αυτούς τους παλιοφασισταράδες που φύγανε. Έντα από εκεί πέρα, εγώ με το φίλι μου. Λοιπόν, όλοι μαζί θα πρέπει να εξηγήσουμε ώστε να μην γίνει αντικείμενο μιας κομματικής αντιπαράθεσης, λέει σωστά και ορθά ο κύριος Φίλης, το θέμα αυτό. Όλοι οι φορείς, η Εκκλησία μας. Βρόντα οι όλοι μπουστά στραφτικιόνα. Στάρματα, το θυμάστε, Γιαννόπουλο? Στον αγουάλα. Τι γέλιο. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Θέλει και την Εκκλησία μαζί του ο Φίλης. Αυτοί όλοι οι άθεοι τώρα θέλουν την Εκκλησία μαζί τους. Κακός, την Εκκλησία τι θες? Η Εκκλησία και η Δήμη. Τι περιμένει τώρα ο Φίλης? Να βγάλει η Εκκλησία από το υστέρημά της, να δώσει τα προσφυγόπουλα? Κύριε Φίλη, δεν σε κόβω γαλά να πούμε. Κατάλαβες? Και η Δήμη. Πού να βρουν οι Δήμοι λεφτά και η Εκκλησία? Η Εκκλησία τα λεφτά είναι εταιρεία. Να τα δώσει δεξιά και αριστερά επειδή εσείς φέρατε τα προσφυγόπουλα? Τι θα κάνουν δηλαδή? Θα έρθουν η εκκλησία να εμβολιάσει τα προσφυγόπουλα? Αν δεν τα κάνετε χριστιανούς, να οικονόμα και εκεί, πώς θα γίνει? Το όφελος της εκκλησίας ποιο θα είναι? Σαν πολλά θες, φίλοι. Εδώ διαφωνώ απόλυτα. Όλοι οι φορείς και η εκκλησία, λέει, και οι δήμοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά με τρόπο δημοκρατικό. Με τρόπο ανοχής, πρόσθεσε ο Φίλης και έφερε ως παράδειγμα, λέει, το 132 δημοτικό σχολείο Γκράβας, όπου οι μαθητές προέρχονται, λέει, από 17 πατρίδες. Μα ο κύριος Φίλης εδώ διδάσκει τον πολυπολιτισμό. 17 και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά αφού κατεργηθήκαν οι πατρίδες. Τώρα τι, εσείς ακόμα εθνικούς ύμνους? Εδώ αριστερά, ρε κορόιδα. Εδώ είναι αριστερά, καθίστε καλά να πούμε. Πρέπει να αλλάξετε κουλτούρα και νοοτροπία. Εξάλλου πρέπει να περάσετε σε μια διαδικασία αλλαγής, διότι 40 χρόνια θέλατε να κυβερνήσει αριστερά. Και τώρα τι φωνάζετε για 50 προσφυγόπουλα και για 1000 προσφυγόπουλα? Έτσι είναι οι κυβερνήσεις οι αριστερές. Δεν πρέπει να στηριχτούν. Ο κύριος Φίλης κάλεσε τους γονείς
του 5ου του Δημοτικού Σχολείου, ο κύριος Φίλης Ωραιοκάστρου, να ξανασκεφτούν αυτή την απόβασή τους. Καθώς όπως τόνισε, δεν υπάρχει. Να κάνετε πράξεις φιλανθρωπίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, αγάπης, όπως. Ποιος το λέει? Είναι και ο μήνας του Ραμαζανιού. Του Ραμαζανιού είναι. Να σας ευχηθώ να κάνετε πράξεις φιλανθρωπίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, αγάπης, όπως είναι και ο μήνας του Ραμαζανιού. Ραμαζάνι. Και η κυβέρνησή μας έχει αποφασίσει και θα προχωρήσει σύντομα στην Αττική συνείδηση ενός τζαμιού, καθώς επίσης και ενός μουσουλμανικού νεκροταφείου. Αν είναι λάθος το μνημόνιο, αν παράγει ύφεση, αν παράγει κοινωνική διάλυση, αν δεν παράγει ανάπτυξη και ένα πνεύμα ευημερίας, ένα ορίζοντα ευημερίας, τότε πρέπει να καταργηθεί. Το μνημόνιο. Το λάθος πρέπει να... Ο έμφυα θα καταργηθεί φέτος. Το 2015 δεν θα πληρώσουν οι πολίτες έμφυα. Εγώ θα πληρώσω. Είμαι καλός Έλληνας. Ο Φίλης έλεγε αυτά. Έλα μωρέ και τι έγινε. Σιγά. Έκανε ένα χρόνο λάθος, δύο. Έλεγε ο Φίλης. Θα τον κάνω. Εδώ πέρασε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και ο Κούδας μόνο. Λέγε και τον υποδέχτηκε και ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος ο Κούδας, αριστερός. Τον υποδέχτηκαν εκεί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, όλη η Ελλάδα, Ρωσία. Εγώ δεν είδα κανένα θέμα να πούμε. Ο ρατσισμός, λέει ο Αργιανός από την Αθήνα. Αν εγώ ήμουν σαν αυτούς που δίναν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσαν, ναι, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος. Αν και εγώ ήμουν σαν αυτούς που δίναν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσαν, ναι, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος. Δεν είναι. Όχι Παναγία μου. Όχι Παναγία μου. Όχι Παναγία μου. Όχι Παναγία μου. Θέλω αριστερά κυβέρνηση. Αριστερά κάτσε 10 χρόνια. Και σε κάνει. Πιει το αίμα, γίνει άνθρωπο. Παράγει. Ο ρατσισμός, λέει ο Αργιανός από την Αθήνα, δεν είναι οικονομικός και όχι φιλετικός. Αν ήταν παιδιά ξένων πετρελαιάδων και εφοπλιστών, δεν νομίζω να τα διώχναν. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι χρυσαυγίτες, όταν είναι ξένος με λεφτά, ο άλλος, δηλαδή όταν ο άλλος είναι ξένος με λεφτά κτλ., τον βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Βέβαια. Άμα είναι ξένος φτωχός, δεν. Πώς θα γίνει. Έτσι τα κατάλαβα εγώ τα πράγματα. Λοιπόν, 955 και ενώ μήνυμα στο 54.340. θα μας πεις, λέει, αν έκανε το παλικάρι ο Άγγελος την κότα στον Κούγια ή θα κάνεις το παγόνι, λέει. Γιατί θα σε επιπλήξουν οι παοξίδες δημοσιογράφοι της πόλης. Τώρα θα σου έλεγα τι θα με κάνανε οι παοξίδες δημοσιογράφοι της πόλης. Δεν έχει και σουρού τώρα για να. Άρα, επειδή υποσχέθηκα στον κύριο Ανδρώνη ότι θα είμαι καλός άνθρωπος και δεν θα υβρίζω, το κάνω γιατί το αφεντικό είναι πολύ καλό εδώ πέρα και κάνει μεγάλο αγώνα. Δηλαδή, εγώ τώρα θα μπορούσα να σου απαντήσω με όπως θέλω, του ποιότητα και ωραία κτλ. Δεν έχει σουρού να με γράψει κτλ. Αλλά επειδή έχω εσωτερική πειθαρχία και είμαι άνθρωπος ο οποίος μπορώ να είμαι πειθαρχημένος και να κρατηθώ, δεν σου απαντάω. Λοιπόν, η City παίζει μπαλάρα. Ο Γκουαρδιόλα δείχνει ότι απέναντι στο Μουρίνιο έχει βάλει πάρα πολλά στοιχεία στο ποδόσφαιρο της City και ότι το μονότονο passing game έχει περάσει στη γρήγορη μεταβίβαση από την άμυνα στην επίθεση, καλέ μου άνθρωπε. Και αντεπίθεση μπήκε και ο μεγάλος χώρος μπήκε και η πλευροκόπηση μπήκε και η άμυνα η καλή μπήκε. Γιατί διάλεξε και ποδοσφαιριστές της City πολύ καλούς σαν τετράδα. Δηλαδή τα στόπερ της City, μια σκέπιασε στην κουβέντα τώρα και το πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Η στόπερ της City με τους στόπερ της Manchester United σε ατομικό επίπεδο, σε καμία περίπτωση να πούμε. Ύστερα ο Μουρίνιο, ο μεγάλος των πελάς είναι ο Ρούνεϊ, σαν δεκάρι, σαν εννιάρι, σαν δεύτερο δεκάρι, σαν τι δίπλα στον Ιμπραήμοβιτς. Έχει μεγάλους μπελάδες σε διαχρονικό κομμάτι ο κύριος Μουρίνιο, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλά λεφτά από διαφημίσεις. Όχι μπύρες διαφημίζει, όχι τσάγια διαφημίζει, έχει εσύ στο τάλιρο. Δηλαδή, από εδώ και πέρα ο Μουρίνιο είναι πιο πολύ στάρ παρά προπονητής. Είναι πιο πολύ στάρ παρά προπονητής. Δεν βγάζει, βλέπω, καινούργιες ιδέες. Παίζει αυτό το στυλ το μονότονο. Έχει γίνει και προβλέψιμος. Δεν ξέρω. Πρέπει να βρει κάτι στη ζωή του να ανανεωθεί. Τώρα τι θα είναι αυτό, δεν ξέρω. Εγώ έτσι λέω για τον κύριο Μουρίνιο. 9.55 και εννοώ το μήνυμά σου στο 54.340. Κατάλαβες τι γίνεται.
Εγώ είμαι, λέει, Σιριζέος, αλλά το παιδί μου στο Ρεόκαστρο δεν θα το επιτρέψω, λέει, να πάει με το, πώς το λένε, με το Προφυγόπουλο. Τι λένε, μεγάλε, πλάκα κάνεις. Ψηφίζεις να πούμε αριστερά και δεν θα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αυτό. Δεν γίνεται. Ιδεολογικός. Δεν μπορεί να είναι όλοι χρυσαυγίτες στο Ρεόκαστρο που ήρθαν όλοι εκεί 300 άτομα εναντίον της προσφυγιάς. Δηλαδή αυτοί δεν ψηφίζουν φίλοι. Αλλά τι, τα συμφέροντα είναι. Και τι έχουν μόνο τα άλλα τα παιδάκια. Τι έχουν. Λέπρα έχουν. Τι έχουν τα άλλα τα παιδάκια επειδή δεν είναι Χριστιανόπουλα. Είδαμε και τα Χριστιανόπουλα. Κατακλέψαν την Ελλάδα. Είδαμε και τα Σοσιαλόπουλα. Έτσι. Φάγανε λάγανε την Ελλάδα. Τι έχουν τα άλλα τα παιδάκια. Παιδάκια του Θεούλη που πιστεύετε. Εντάξει τα παιδάκια. Διάλειμμα. Έχει να παίζει και πολύ Καζαντζίδης από εδώ και πέρα, γιατί το κλάμα θα πάει σύννεφο. Έχουμε να κλάψουμε πολύ. Θα κλαίμε παρέα, πρόσφυγες, Έλληνες, όλοι μαζί θα έχουμε ένα κλάμα. Εντάξει, δεν ήρθε ακόμα η ώρα, αλλά μόλις θα απολαδιαστούν οι συνταξιούχοι θα πέσει πολύ κλάμα, έτσι βλέπω εγώ. Να είναι γεροί άνθρωποι και καμιά 30 χρόνια ακόμα μέχρι να γυθεί. Α, δεν το βλέπω, στατιστικά δεν το βλέπω. Δηλαδή πόσο θα ζήσουν, 110. Δεν είναι όλοι σαν το Μητσοτάκι, το Βρυχόλακα να πούμε, και σαν τον Πατακό. Ρε, ο Πατακό ζει ακόμα. Δεν πέθανε. 104 χρονών είναι. Ρε, πα και το βάλω σε κάνα ψυγείο και παίρνουν τη σύνταξη να πούμε. Είναι δυνατόν να πούμε. 104 χρονών. Σε σπάσει τα κοντέρ. Τρομερό τύπο. Βέβαια. Βέβαια. Μητσοτάκι 98. Δηλαδή, αν ζήσει μέχρι τον Δεκέμβριο, πάει 99. Μπράβο. Το 1912 είναι γεννημένο. 8 Νοεμβρίου του 1912 είναι γεννημένο ο Πατακό. Τρομερός, ασύλληπτος, πρωτάκουστος, ανίκουστος, παιχταράς, μεγάλος ηγέτης, για πολλούς. Ας μην το πιάσουμε πολιτικό, ας πάμε στο ποδοσφαιρικό. Πάω πιο Ρεντίνα αύριο. Βέβαια, πάω πιο Ρεντίνα αύριο. Ναι ρε φίλε τώρα, είναι δυνατό ρε Γιάννη μου να πούμε, τώρα εγώ είμαι ευαίσθητος με τα παιδιά, πώς θα γίνει να πούμε, και με τα ζωάκια και με τα αυτά. Πώς είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται καθ' αυτόν τον τρόπο στο Ρεόκαστρο ή Ρεόκαστρινή? Τι διάλογο, όλοι χρυσαυγίτες είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τακτικά υπέροχη η Σεβίλη του Σαμπάολη. Ο γιατρός Ερακλειδέας. 13 παίκτες γηπέδου, ικανοί όλοι να παίξουν αμυντικά χαφ. Τι τρεξίματα. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό αριστούργημα. Ναι, δεύτερο ρόλο όμως γιατρέ, έτσι. Χρήστος από Λαμπράκη. Τους συνταξιούχους τους βαλσαμώνουν όταν πεθάνουν. Τι να κάνουμε, λέει ο Χρήστος από τη Λαμπράκη, έτσι είναι. Ένας φίλος μου πιτσιρικάς, όταν ήταν να πεθάνει η γιαγιά του, είχε αδειάξει την κατάψυξη. Λέω, τι κάνεις εκεί ρε? Λέει, σύνταξη, λέει, 900 ευρώ παίρνει. Και τι λέω, άμα πεθάνει η γιαγιά, λέει, θα πεινάσουμε. Τώρα η αλήθεια είναι, έχω κάνα 2 χρόνια να τον δω. Δεν έμαθα ότι η γιαγιά του πέθανε. Ούτε πήγα σπίτι να με κεράσει παγωτό. Δεν ξέρω τώρα από εκεί και πέρα τι γίνει. Αμαρτία, εγώ δεν παίρνω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Σάκης από την Αγίων Πάντων, ο φίλος μας, μας προκαλεί με τα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο στις καλύτερες στιγμές που έχουμε δει. Πάτε τώρα να δοκιμάσετε στην Αγίων Πάντων 28 ή τηλεφωνήστε να τα παραγγείλετε στο 231-0510-045. Παραγγέλνεις 2 μπαμπάτσικα. Μόνο με 5 ευρώ, μιλάμε 600 γραμμάρια το σάντουιτς, φάει και σύγκρινε μέγεθος και τιμές με όλα τα υπόλοιπα και για την ποιότητα και για τη γεύση. Λοιπόν, δοκιμάζεις στην Αγίων Πάντων 28 ή δίνεις την παραγγελία σου στο 231-0510-045. Πρόσεξε. Τρως 2 αν μπορείς και πληρώνεις μόνο το 1. Τρως 3 αν μπορείς και δεν πληρώνεις για κανένα. Εκεί πρέπει να πάει ο Πάγκαλος με το Βενιζέλο. Αυτοί οι δυο πρέπει να πάνε εκεί. Εγώ λέω ότι ο Βενιζέλος δεν μπορεί να φάει 3 μπέργκερ στην Αγίων Πάντων. Δεν μπορεί. Μέχρι 2 μπορεί να φάει. Ο Πάγκαλος μπορεί να φάει. Δηλαδή βάζω στοίχημα. Που λέω, βάζει στοίχημα, βάζει στοίχημα.
Βάζω στίχημα. Ο Πάγκαλος μπορεί να τον βάλει μέσα το μαγαζί. Μόνο τύπη σαν τον Πάγκαλο. Πώς είναι σε αυτή την πόλη. Για να δούμε. Εγώ πάντως ένα δεν μπορώ να το φάω. Από μισό με τον κόκκινο. Δεν μπορώ να το φάω. Είναι και χορταστικό. Είναι και πάρα πολύ ποιοτικό. Ωραία. Λοιπόν, με τα προσφυγόπουλα τα είπαμε. Ήρθε το πρόβλημα στην πόρτα. Και μόλις ήρθε το πρόβλημα στην πόρτα, μπαμ, βγάζει ανακοίνωση οι γονείς και οι κηδεμόνες. Είτε είναι αριστερή, είτε είναι δεξί. Τα παιδάκια μας θα ρισκέχουν χολέρα τα προσφυγάκια. Θα ρισκέχουν χολέρα. Κατάλαβες. Εμείς λέει ένας πήγαμε στο Ρεόκαστρο για καλύτερα. Και πληρώσαμε, λέει, πώς το λένε να πούμε, τετραγωνικά μέτρα να πούμε για καλύτερα. Πώς μας φαίνεται τα προσφυγάκια εδώ. Λέω και πού να τα πάει. Τα πάει στο Κορδελιό, ρε, λέει. Στο Κορδελιό δεν ζουν άνθρωποι, ρε, του λέω. Εκεί λέει τα σπίτια, λέει, είναι, λέει, τα πήρανε 50 χιλιάρικα. Εμείς τα πήραμε 250 χιλιάρικα. Σε εμάς, λέει, πρέπει να δώσουν, λέει, τα προσφυγάκια. Βίλες έχουν έρθει εδώ, λέει, κισμοί γίνανε, λέει, εδώ. Μου είπε αυτός από το Ρεόκαστρο. Έχω και 2-3 φίλους μου, ας πούμε, που λέει, τι να αυτά, ρε. Πού να τα πάνε, ρε, παιδιά. Στο Πανόραμα, λέει, θα τα πάνε. Και στο Ρεόκαστρο, λέει, τα προσφυγάκια. Πού να τα πάνε, ρε. Πού να τα πάνε, στην κάτω τούμπα, ρε, εκεί, στου πάω το γήπεδο, λέει, θα τα πάνε. Στη γειτονιά σου, με λέει. Θύμωσε ένας από το Ρεόκαστρο και με έβριζε, να πούμε. Πού να τα πάνε, ρε. Θα τα πας στα κολέγια, ρε. Τα πάρεις στα κολέγια. Θα πας στα κολέγια. Άμα δεν τα πας στα κολέγια, πας στα κολέγια. Πώς θα πας στα κολέγια. Οι άλλοι πληρώνουν εκεί. Πώς θα γίνει. Πώς βλέπεις το Γαύρο και σε πλαστικό τερέν. Ναι. Είναι θεματάκι. Για οβεράκι το βλέπω. Ποια City παίζει μπάλα, μωρέ, λέει. Μπροστά στο Μουρίνιο, ο Γκουαρδιόλα λέει θα είναι πάντα λίγος. Λέω ο Μουρινικός 2-23. Πάμε στις γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Θέλετε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, ξέρω τη σύνθεση. Μάλλον τη φαντάζομαι. Ο Ίβιτς το έργο το είδε να πούμε ότι δεν τραβάει τα χαφ. 4-2-3-1 και να πετάξει το Σαχόβ μέσα. Άντε να δούμε Σαχόβ Κανίας σε μια καλή ομάδα σχετικά που είναι η Φιωρεντίνα. Να τους δούμε και αυτούς ανασταλτικά τους τύπους. Για να δούμε τι θα γίνει. Όσο για τον Στόπερ, Κρέσπο βλέπω αντί για Βαρέλα. Ο Βαρέλας. Εντάξει, έκανε ένα λάθος, πήγε στον ψυχολόγο. Έβαλε τα χλάματα, χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο. Εντάξει, ρε φίλε, ένα λάθος έκανες. Βγες ένα καφέ, πιες με τον Τζαβέλα. Πες ότι κάνε μια κλίκα με τον Τζαβέλα και τα λοιπά. Θα παίζεις, βλάκας είσαι. Πεις μυαλό θα έχεις. Για, έτσι όπως είσαι, πού να έχεις μυαλό. Για, μυαλό να έχεις. Τρεις γραμμές. Τι θες, ρε Βαρέλα, και κλαις. Τώρα που ανανέωσε ο Τζαβέλας και είσαι στα πάρω του. Πες εσύ, βοήθα λίγο την κατάσταση, λίγο το φας τον Κρέσπο. Άμα κάνεις, όποιος κάνει φιλία με τον Τζαβέλα, τι Κρέσπο, τι Βαρέλα, τι ορμάτε, τι Μαλεζάς και τα λοιπά. Α, πάει δίπλα στον Τζαβέλα, δώστε μάχη, τα γάρια. Καλημέρα, κύριε. Ποιος κλαίει. Έλα, κύριε, καλημέρα. Στον αέρα είσαι. Έπεσε, επόμενος. Καλημέρα, ελεύθερες οι γραμμές. Όλα είναι 90, καλημέρα. Είσαι ο MVP's πασοκουαριστερός. Ναι, έτσι. Έτσι. Είσαι ο Sir Lock Holmes. Είμαι. Του Intercity που τράκαρε η Φόφη Γεννηματά. Η Φόφη Γεννηματά έβαφε τα χείλια της και έκανε 40 λεπτά να βάψει το πάνω χείλος και δεν πήγε στην ΕΡΤ. Άρχισε να πάει και την πετάξαν έξω με τις κλωτσιές. Την πετάξαν έξω με τις κλωτσιές. Ναι. Αριανός από την Κυτρινό Μαύρη Τούμπα. Έλα ρε, τι γίνεται. Σοβαρά σου μιλάω τώρα. Για πες το, για πες το. Θέλω να καλησπερίσω τον πυρηνικό επιστήμονα της ηχοληψίας Γιάννη Χιλιτίδη. Μπορεί χαιρετά. Να βάλει και τα σλουρφ σλουρφ τώρα. Ναι. Τα σλουρφ σλουρφ. Ναι. Ναι. Για πες μου, για πες μου λοιπόν. Γιατί κρινιά, ναι. Για πες μου λοιπόν για αυτούς τους φαβιτσιάριδες από το Ρεόκαστρο. Ναι. Οι οποίοι να πούμε ρατσιστές. Φοβήθηκαν τι να πούμε. Ναι. Εμβολιασμένα λέει ο φίλης τα παιδιά. Γιατί γκρινιάζουν εκεί. Ναι. Γιατί εκεί στο Ρεόκαστρο δεν ψηφίσανε 40% ΣΥΡΙΖΑ. Πώς έγινε τώρα το 75% Χρυσή Αυγή. Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Να κύριε. Ορίστε κύριε Χιλιτίδη. Ορίστε. Χαίρετε κύριε Χιλιτίδη. Ναι. Ναι ρε φίλε. Πώς μεταλλάχτηκανε. Ναι. Κατάργηση του έμφυα. Σκίζω το μνημόνιο. Δημοψήφισμα ναι έγινε όχι. Και βρίζουν εμένα με γκρινιάζουν οι άργοι. Ναι, είσαι χρυσά. Ναι, αλλά λέει εδώ το ρεπορτάζ ότι έχουν λέει δεξιό δήμαρχο. Εσύ τι να κάνω εγώ. Λες αυτός να τους έβαλε φυτίλια. Τους φυτίλια σε λες. Ο δήμαρχος. Δύσκολα κύριε είναι αυτό που λέγεται. Δύσκολα. Δύσκολα. Απ' έξω είναι όλα καλά τα πράγματα. Εγώ είμαι Χίτλερ-Ναζί, Αργενέ, είσαι Χίτλερ. Εγώ δεν πήγα όμως να κλέψω εκεί στην Ιδωμένη όλα τα κοτέτσια του Κιλκής. Όπα. Δεν πήγα κύριε Ναυτόπουλο.
Βέβαια και 3-4 μήνες εκεί πέρα οι άνθρωποι φάγανε ότι μπαξέ μαρούλια πράσα, τίποτα δεν έμεινε. Δεν τα λένε αυτά. Ναι. Βέβαια. Ναι. Τώρα που ήρθαν στο Ρεόκαστρο και τα προσφυγόπουλα εκεί, δεν έχουμε θέμα τώρα. Εγώ τι να κάνω. Εσύ δεν είσαι, εσύ είσαι υπέρ των προσφυγόπουλων ή κατά. Εγώ είμαι αντίθετος και κατά όλων των μεταλλάθρων μεταναστών και μεταναστών, έτσι. Δηλαδή, πού να πάνε στον Δεντροπόταμο, πού να πάνε. Δεν με ενδιαφέρει να βγουν από την Ελλάδα. Τα ρίχνει τραπέζια, τα ρίχνει τραπέζια. Πού πακάκια, μαντεμίνια, τα ρίχνει τραπέζια. Να τα πα στο Ρεόκαστρο, ρε τα παιδάκια. Άμα του πάει ο Αλέξανδρο Δεντροπόταμο. Ναι, άμα τους πάει ο Αλέξης στον Ευρωπότομο, κύριε Ραπτόπουλε, ναι, ούτε δύο νύχτες θα μείνουν εκεί πέρα. Γιατί ρε φίλε. Εκεί οι Βραζιλιάνοι έχουν άλλο καθεστώς στο Ρίο. Δηλαδή, θες να πεις... δηλαδή, κύριε, ξέρεις. Δηλαδή, θες να πεις ότι αν τα πάνε τα προσφυγάκια στον Ευρωπόταμο, θα πούνε γυρίζουμε πίσω στη Συρία, καλύτερα ήμασταν. Καλύτερα ήμασταν. Θα βγουν οι Νεϊμάρ από εκεί μέσα, ξέρεις τι έχει να γελάς, ε. Δεν μου λες τώρα, τώρα οι Αιγύπτιοι στο Δεντροπόταμο, άμα τους ρωτήσουμε για τα hot spot, τι θα πούνε. Τελείς hot dog θα πούνε αυτοί, ούτε ξέρουνε. Τι τα hot spot δεν ξέρουνε. Ούτε hot dog, ούτε hot spot. Δεν τους νοιάζουν τέτοια πράγματα. Σοβαρά μιλάς. Ναι, τώρα θα μπλεχθούν στα πόδια μας, κύριε, λέει οι άλλοι να πούμε. Σας παρακαλώ. Τώρα σοβαρά, πιστεύεις ότι καλώς τα πήγαν τα παιδιά εκεί. Μα δεν μπορούν να τα πάνε στο Δροπότο μου. Καλώς ή κακώς εκεί θα τους πάνε. Δεν γίνεται να τους πάνε εκεί πέρα. Θα τα πάνε και στο Πανόραμα. Μα τι καλά, για να μπει η αστυνομία εκεί πέρα κάνει 5 μέρες σχέδιο και μπαίνει με τάγκ άμα θέλουν. Τώρα έχουμε δημοκρατία. Έχουμε. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Θα σας πω ένα άλλο γεγονός. Να μου πείτε. Για μπάλα τώρα. Ναι. Μιλούσα με κάτι φιλαράκια μου παοξίδες εκεί πέρα. Εκεί τους είδαμε κατεβασμένα μούτρα. Καλά ρε λέω ρε Μάγκες. Αφού υπάρχει λέω γιορτή αύριο. Μάτς Φιωρεντίνα τέτοιο. Μου λέει ποια γιορτή λέει, ποια Φιωρεντίνα. Λέω τι έγινε. Λέω να δέσω την τζαβέλα σου. Λέει μέχρι το 20. Ναι. Κατεβασμένα κεφάλια. Καλά ρε τους νοιάζει λέω τζαβέλα. Λέω γιορτή ανανέωσε μέχρι το 20. Αύριο παίζεται το μάτς. Όχι. Χάρηκαν. Δεν χάρηκαν. Πολύ στεναχωρεμένοι είναι γιατί δεν ξέρω. Στεναχωρεμένοι γιατί ανανέωσε τζαβέλα δεν νομίζω. Όχι. Δεν ξέρω. Εκεί έδειχνε μια επιγραφή αχ βαχ παοχ φίλμ κάτι τέτοια πάλι. Όχι ρε. Όχι ρε. Όχι, έχουν πιστεί οι παοξίδες. Πλάκα δεν σε κάνω. Έχουν πιστεί οι παοξίδες για τον Τζαβέλα και όχι μόνο αυτό, έχουν επικροτήσει κιόλας. Και υπάρχουν και δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ και παραγωγοί, οι οποίοι λένε πρέπει να είναι ένας από τους τρεις καλύτερους center back που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Ποιος center back που πέρασε από τον ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από τον Τζαβέλα. Ποιος. Ποιος. Κοντρέρας. Θυμάσαι κανέναν. Κοντρέρας. Ο Κοντρέρας καλύτερος από τον Τζαβέλα. Να σου πω κάτι. Είναι. Στον αέρα με στα δίχτυα τον βάζανε. Τον Κοντρέρας. Ψηλά. Ίδιο μπόι έχει. Ο Κοντρέρας άντε κανένα δυο πόντζα πιο ψηλός ο Τζαβέλας. Πηδάει ο Τζαβέλας και τρώει σίδερα. Ποιος ρε πει επαγγελματικού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ήταν καλύτερο center back από τον Τζαβέλα στον ΠΑΟΚ και ήταν καλύτερο. Τώρα, γιατί. Τώρα, για όπλα, μπλάκα δεν κάνω τώρα. Ναι, ήταν καλύτερο δηλαδή τι ο Πέλιος. Ήταν καλύτερο ξέρω εγώ. Ποιος ήταν καλύτερο. Ξέρω εγώ. Ποιο ήταν καλύτερο, ο Ισαουράλδε. Ποιο ήταν καλύτερο από τον Τζαβέλα. Βέβαια, τι. Για μεξικάνικη ταινία τώρα τρώμε. Τι ήταν, ρε. Ο Μαλεζά. Ποιο. Όχι, όχι. Τι center back είχαν. Τώρα δίκιο έχει τώρα σε αυτό που λες, αλλά δεν ξέρω. Πεκτικό το λέω εγώ. Για κοροϊδευόμαστε τώρα. Μήπω δέσει το συμβόλαιο το Γάιλερο σαν το Κλάου και δεν παίξει και τέτοια να πούμε. Δεν είναι τέτοιο παιδί ο Τζαβέλα. Μακάρι να μην είναι. Εξάλλου είναι και. Παιδί της οικογένειας του ΠΑΟΚ, εκεί τακτοποίησε τον Γιώργο στα μπαρ έξω δεξιά και αριστερά τον άνοιξε τα μάτια. Τα κλείσε μόνος του αυτός μετά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον αντικειμενικό ΠΑΟΞΙ, ναι, για μένα, τον Μάικη τον Φούρναρη. Δεν είναι. Μ' αρέσει. Ναι, είναι. Αντικειμενικό θα τους ΠΑΟΞΙΣ. Χωρίς πλάκα τώρα. Όχι, γιατί. Όχι, μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Όπως είναι, ναι, μ' αρέσει ρε παιδί μου. Δεν χαϊδεύει αρκιά. Μ' αρέσει. Είναι και ενημερωμένος, ξέρει και μπάλα. Σωστό, σωστό, σωστό. Ωραίο, τα λέμε. Φιλιά στο μακρινό Μπιλμπάου, έχω γυαλίσει τον Πριγιάν και περιμένω εγώ. Φιλιά, πάμε για στις γραμμές. Εδώ ο γιατρός Ηρακλειδέας λέει για το Παναθηναϊκό Σάγιας, αν θα δούμε πάλι αυτό το τρελό αγόρι. Το αριστερό μπακ ονόματι Ντάιξ. Ναι. Εάν δεν πάει από δεξιά ο Στραματζόνι, δεν ξέρω, ήδη θα γίνει. Σιγά φίλε, μη σφυρίζεις. Κλείστο ραδιόφωνο. Κλείστο, κλείστο. Έλα. Καλημέρα, κλειστό το έχω. Μπράβο, πολύ καλό. Δεν μου λέει μωρή φαλακρή κάμπια. Ναι κύριε. Να σε ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω. Μην παρεξηγήσετε. Δεν παρεξηγήθηκα ρε φίλε γιατί. Δεν το ξέρω ρε παιδί. Δεν μου λέει ρε παιδί
Αν το μάθει η Ευγενία αυτά που λες για τα παιδάκια μας πάνω στο Ρόκαστρο, πες μου τι θα σου κάνει έτσι στον αέρα. Τι θα σου κάνει η γυναίκα σου. Το κοριτσάκι. Ναι, και εγώ κόρη έχω. Για πες μου. Τι να κάνει το κοριτσάκι. Δηλαδή το κοριτσάκι όταν πάει. Κάτσε να σ' απαντήσω. Σ' απαντήσω. Μισό. Ναι. Μισό. Δεν τελείωσα. Μισό. Συγγνώμη, ναι. Συνέχισε, ναι. Μισό. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Δεν είσαι ο Κώστας και μένεις πάνω στο Παλαιόκαστρο όπως μένω εγώ. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Και ακούς αυτά τα πράγματα. Ναι. Και η γυναίκα σου έρχεται και σου λέει ρε εσύ Κώστας συμβαίνει αυτό και αυτό. Σ' ακούω αντίδραση. Άμα είναι αριστερή η γυναίκα άσε μου. Σ' απαντάω. Άμα είναι αριστερή η γυναίκα μου. Αριστερή. Κουμούνα δηλαδή του κερατά. Και όπως μου πει, είναι δικιά μου. Και μου πει ναι. Δικιά μου. Ναι η κουμούνα είναι η γυναίκα σου. Δεν μπορεί να σου πει τίποτα για τα προσφυγάκια. Οι ιδέες σου πες και η φιλοσοφία σου λέει να πάρεις ένα προσφυγάκι τώρα στο σπίτι σου. Πώς. Όχι, ε. Δεν μου λες πώς. Τι χρυσαυγή έγινε τώρα η γυναίκα σου. Πού ήρθαν τα προσφυγάκια. Τι έγινε. Ερωτεύτηκε τον Κασιδιάρη τώρα. Όχι. Α, όχι. Ναι, όχι. Για πες. Τον Κασιδιάρη σου είπαμε και τώρα δεν θα. Παρακαλώ κύριε, τι. Ναι. Λοιπόν, απάντα. Ναι, ακούω. Ξέρω σοβαρό και αστείο, ρε Σικώστα. Ναι, πολύ, ναι. Μας γάλαν όλους εκεί πέρα πάνω φασίστες. Μπορεί να ξέρουν οι άνθρωποι άμα είναι αριστεροί, δεξιοί και τρώοι. Εντάξει, μην σας κάνουν φασίστες. Ναι, ναι, ρε, μας γάλαν όλους. Έλα, ρε. Τεράστια. Πού είσαι Μιχαλολιάκο να έρθεις στο Ρεόκαστρο να βγάλεις λόγο. Ναι. Θα τον βγάλουμε να πω τυπανό, θα τον υποδεχτούμε, τον πετάξουμε και σε πατίνες. Τι να σε πω. Ναι, αλλά όταν ερχόταν με τις βάρκες πριν έρθει στο Παλαιόκαστρο. Νεοφιλελεύε, πώς το λένε, αριστεροκουλτούρα μου πουλάγε η γυναίκα σου και εσύ, ναι. Βεβαίως. Α, βεβαίως. Και ψηφιά είναι αριστερή. Γιατί δεν σήκωτα. Τώρα μπήκε το αυγό στον πάτο της γυναίκας σου και, και τι έγινε τώρα. Σφίξαν τα πράγματα, ε. Όχι. Α, όχι. Σφίξαν τα πράγματα. Η γυναίκα μου μπορεί να είναι αριστερή, αλλά δεν ψήφισε αριστερά. Αυτό ξεχάσε το, εντάξει. Το προσωπικό δεδομένο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή όταν ήρθαν οι πρόσφυγες και τα βλέπες στην τηλεόραση. Και δεν το πάω επί προσωπικού, το γενικεύω. Για όλες τις γυναίκες του κόσμου. Δηλαδή τι σου λέει. Τίποτα ρε. Ναι, πρέπει να έρθουν όπως έρχονται όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι όπως, έλεγε. Ναι, πρέπει να έρθουν κανονικά. Έτσι έλεγε, έτσι έλεγε η αριστερή γυναίκα σου. Αλλά τώρα που ήρθα στη γειτονιά της τι λέει. Να φύγουν. Αν έρθουν νόμιμα. Τώρα τα πράγματα Κώστα μου με αστεία είναι δύσκολα. Έτσι. Γιατί την κόβουν στραβά, την κοιτάνε γιατί φοράει αυτό το σορτσάκι το καλοκαίρι. Και λοιπόν. Γιατί οδηγάει. Και λοιπόν. Ποιοι την κοιτάνε. Την κόβουν στραβά, ρε Κώστα. Είναι διαφορετική νοοτροπία σε σχέση με εμάς. Που εμείς δεν είμαστε καλοί και σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Έτσι. Δεν είμαστε και καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Όχι, δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Εντάξει. Δεν είμαστε. Αλλά έχουν διαφορετική νοοτροπία αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Αυτή είναι η ένστασή μου, ρε Κώστα. Ο Γιάννης ο Χιλητής με ξέρει προσωπικά. Δεν είμαι άνθρωπος που λέει ο σφάξε σκοτώστε ρημάξε. Ναι. Αλλά όχι έτσι ρε Κώστα. Δηλαδή θες να πεις ότι γίνατε όλοι ακροδεξιοί τώρα, γυρίσατε ναι, να πούμε... Γίναμε όλοι ακροδεξιοί από ό,τι φαίνεται, γιατί είπαμε τα αυτονόητο ρε Κώστα. Στο σχολείο που πάει η κόρη μου, μάλιστα. Εγώ δεν θέλω το παιδάκι να έρθει και να μην έχει βιβλιάριο, να μην είναι εμβολιασμένο. Δεν το πάω ρε Κώστα. Κάτσε ρε ο Φίλης. Συγγνώμη, ναι όχι όχι. Ο Φίλης είπε είναι εμβολιασμένα λέει. Το είπε. Εσύ. Με συγχωρείς κιόλας για τώρα εσύ. Πες ό,τι θες. Τώρα. Ναι, με πες. Ναι. Το είπε ο Φίλης και το είπε οι γιατροί χωρίς σύνορα. Εγώ θέλω τον υπουργό ρε Κώστα. Τι να σου πω. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Δεν μπορώ να βγάλω. Θέλω από επίσημα χείλη από τον υπουργό υγεία. Εμένα μου τη δίνει αυτοί οι οποίοι ήτανε στην κουλτούρα της αριστεράς ότι ναι τα παιδιά και εσύ στυλ κόκκινου αλλά όταν έρθει το hot spot έξω από το σπίτι του κόκκινου θα γίνει και αυτός δεξιός. Εκεί τρελαίνομαι. Εγώ κάνω την ερώτηση αντίστροφα. Λέτε για το Ρόκαστρο, Παλαιόκαστρο και τα λοιπά. Να σου πω και κάτι. Και τα τι κάνουν, οι άλλοι περνάμε κόκκινο. Μιλάμε για μαλάκες τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν πάμε τώρα τα αντίστροφα, να σώσω και κάτι στον αέρα. Μάλιστα. Και ο Δήμαρχος το είπε, το άκουσα κι εγώ. Το hot spot που είναι κάτω στα 2 χιλιόμετρα πάνω στη Συμμαχική, οι ταξιτζίδες καταλαβαίνω τι λέω, θα φύγει. Και πάνω στο Δερβαίνι θα φύγει και αυτό. Και πάει αλλού. Εκείνοι που μας κράζανε, τι θα λένε μετά, δεν τους θέλουμε. Μ' ακούς. Με προσοχή. Ε, Κώστα. Πάντως τα hot spot πίτα στην Ιπατίντιδα είναι. Ε, αυτό λέμε ρε Κώστα, τι λέμε. Mm. Άρα, η χρυσα... άρα αυτοί οι γουρουνοκέφαλοι, οι χρυσαυγίτες είχαν δίκιο. Δεν σ' άκουσα.
Άρα λέω αυτοί οι βοηδογούμαρα με τα κεφάλια, οι αντιτουριστικοί χρυσαυγίτες είχαν δίκιο. Αυτό λες. Δίκιο δεν μπορεί να έχουν. Γιατί? Γιατί δεν είπαμε να πνίξουμε κανένα. Και από ό,τι έχω ακούσει και αυτοί δεν έλεγαν να πνίξουμε κανένα. Αλλά πρέπει να γίνεται σωστά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τα λέμε. Φιλιά. Εγώ λέω να έρθουν στην Τούμπα εκεί, κοστονοπολίτικα, έχει πολύ χώρο εκεί πέρα. Να δω τι θα κάνετε μετά εκεί πέρα κάτω. Βγάλατε μια γλώσσα μέχρι το πάτωμα. Θα σας δω μετά εσάς. Και μετά θα βγάλω και εγώ να λέω ότι είναι φασίστες. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το αυγό μπήκε στον πισινό μας. Τα τσόφλια δημιουργούν τριγμούς. Καλημέρα. Να τα. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, κυρία μου, εσείς. Τι κάνουμε. Τι παλεύουμε. Δημήτρης όμως εγώ. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη. Δεν θα σου είπα, Γιαβέρια, αδερφέ. Κοίταξε, φίλε, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Ο κύριος Καρυπίδης βάλεται, δυσκολεύεται, αλλά έχει δύο ατού. Θες να τα μάθεις. Για πες. Το ένα το ατού έχει να κάνει με τη νύχτα και το άλλο το ατού έχει να κάνει με την πολιτική. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Εσύ τι λες, να είναι βλάκας. Είναι πολύ γάτα, φίλε. Ναι, κοιτάξτε, θα τον κάνετε πόλεμο να πάρει πάλι ο σύνδεσμος το... την ομάδα στα χέρια. Όχι, όχι, μην αγχωρίζεις. Ναι. Δεν άκουσα. Είδες όμως ότι απορρίφθηκε η ένσταση των Τρικάλων. Ναι. Δεν τίθεται θέμα Βέρειας. Όλη Θεσσαλονίκη ΣΥΡΙΖΑ είναι, ρε. Μη φοβάσαι, ρε. Ο Κοντονής, ο Κοντονής δικός μας είναι, ρε. Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη πέρασε πούδρα, ρε. Ο Ιβάν Σαββίδης έγινε λαγός. Ο άλλος ο Καρυπίδης έγινε, να πούμε, σκίουρος. Ρε, τι λέει, μη φοβάστε τίποτα, ρε. Μη φοβάστε τίποτα, ρε. Αυτή η δεξιούπολη γύρισε φίρδιν μύρδιν. Αυτό που λέει. Ναι. Είχε 5.000 αστυνομικούς, φίλε. Γιατί δεν ήρθε χωρίς αστυνομικοί. Καλά, ο άνθρωπος είχε και μια συνοδεία, δηλαδή, πώς θα έρθει. Τι συνοδεία, 5.000 αστυνομικοί. Δεν είδα κανένα να φωνάζει όμως. Εκεί δεν θα τους κάνει, ρε φίλε, τι να τους σκοτώσουν. Τι αστυνομικοί, τι λένε, φίλε. Όταν ήταν χειροβοβίδες, δηλαδή δεν έκανε. Δηλαδή όταν ερχόταν ο Καραμαλής και ο πώς τον λέω, ΓΑΠ δεν είχε αστυνομικούς. Δεν είχε αστυνομικούς, ε. Τι τον έκανε, φίλε, τον Καραμαλή. Όλο και κάποιο ου γινόταν, να πούμε. Ναι, όλο και κάποιο ου. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς εδώ πάνω έχουμε πρόβλημα με τους μετανάστες, φίλε. Στα 15 χιλιόμετρα από εμάς είναι hot spot. Spot hot, ναι. Hot spot, hot, hot spot, ναι. Και έχουμε θέμα κι εμείς, αλλά εντάξει, ευτυχώς είναι λίγο μακριά και δεν τους έχουμε πολύ κοντά μας. Αλλά τα χωριά τα κοντινά τους εκεί τα έχουν ρημάξει από ό,τι έχουμε μάθει. Βλέπουν, κάνουν ράνο, σπάνε. Η αστυνομία τι κάνει, δεν κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει αστυνομία. Καραμπίνες δεν έχετε. Από ό,τι έμαθα έχει ένα χωριουδάκι λίγο πιο κάτω, λέγεται Βαλιοχώρια, άμα ξέρεις, αν το έχεις ακουστά. Είναι κοντά στην Εγνατία. Ναι. Για κυνήγι. Από ό,τι έχω ακούσει, θα τους δώσουν το χωριό, θα τους δώσουν μέρη εκεί πέρα και να ζήσουν εκεί. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, θα έχουμε και λίγο suspense, τι θα γίνει δηλαδή. Εντάξει. Αυτή δεν πρόκειται να φύγουν, αυτό που λέει. Αυτοί οι 55.000 είναι εδώ, είναι μέσα σε εμάς, δηλαδή τελείωσε. Και ας μείνουν, ας μείνουν. Αφού... μείνουν, εντάξει, μιας και έχουμε εμείς δουλειές, έχουμε τα πάντα. Αφού δεν γεννάμε εμείς, θα γεννάνε αυτοί, εντάξει. Θα έχουν άλλες 55.000 θέσεις εργασίας, θα τις πάρουν αυτοί. Θα τους κάνουμε χριστιανούς, ρε, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει, τι δεν πειράξει. Φασολάδα είναι που λέει. Η Αργιανάρα τι λέει, όλα καλά. Η Αργιανάρα δεν φέρει πολύ καλά. Η κυρία Ειρήνη καλά όλα. Η κυρία Ειρήνη καλά, καλά, ο κύριος Θόδωρος όλα καλά. Ναι, αλλά τους πέντες απλήρωτος τους έχει η κυρία Ειρήνη. Καλά τετράμινο έμαθα. Τους Κουσμάς. Ποιος Κουσμάς. Τους δικούς μας, λέω τους παίκτες. Επειδή τους δικούς μου, τους δικούς σας. Τέσσερις μήνες είναι απέναντι. Περίμενε, ρε φίλε, αυτά που τα μαθαίνετε. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε, που τα μαθαίνουμε, ρε. Τι δηλαδή. Ναι. Κύριε φίλε, δεν βγήκε κανένας ποτέ. Ναι. Και τα ξέρεις εσύ όλα. Βλέπεις να ακούγεται κάτι για τον Άρη, βλέπεις να ακούγεται οικονομικό θέμα, βλέπεις να ακούγεται τέτοιο. Μπορεί να υπάρχει. Ναι. Αλλά ρε φίλε, πώς γίνεται σε ό,τι λες, σε ό,τι ίντρικα κάνεις. Να βγαίνεις. Να είναι ο Άρης μέσα. Να είναι μέσα ο Άρης. Να είναι μέσα ο Άρης, ναι. Και να όχι να είναι μεσοβάρης, και να συνεχίζεις να βγάζεις κακές πληροφορίες για τον Άρη, λάθος πληροφορίες. Τι να κάνω, καλές να βλάχω, πώς θα γίνει. Ο Άρης, φίλε, άκου, θες μια αλήθεια για τον Άρη. Ναι, θέλω. Και καλά να τα πράγματα στον Άρη, πρέπει να τους βρίζεις για να μην τα κάνουν πάλι στραβά. Σε αυτό, πού να συμφωνήσω. Κατάλαβες, αυτούς άμα τους πεις μια καλή κουβέντα... Μπορεί του χρόνου το σωματείο χρωστάει καμιά 5 εκατομμύρια ευρώ. Μη τους έχεις εμπιστοσύνη. Έναν άνθρωπο ο οποίος τον κυνηγάνε οι εργαζόμενοι δεν πλήρωσε κανέναν, για ποιο λόγο να μην το κάνει και στον Άρη αυτό. Λέω εγώ τώρα. Στον Άρη είναι όμως σωστός, ρε φίλε. Είναι σωστός τρεις μήνες. Ναι, εντάξει, ωραία. Καταλαβες. Να μην παραστρατήσει, ρε φίλε, αυτό λέμε. Καλά να το πω. Τι θα γίνουμε, τσαλτίδιδες να γίνουμε, πώς θα γίνει δηλαδή. Όλα καλά. Καλώς. Τι θα γίνουμε. Όλα καλά.
θα γίνουμε όλα καλά, ο πρώην πρόεδρος όλα καλά, πώς θα γίνει, θα πούνε ότι μαζί με... Πουθενά δεν είναι όλα καλά, ρε φίλε. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να βγάζουμε συνεχώς προβλήματα για μια ομάδα που θα βγάζουμε, όχι, θα βγάζουμε τα καλά, θα βγάζουμε και τα στραβά. Ό,τι είναι το σωστό και το στραβό θα βγαίνει. Έτσι πρέπει ωραία, να γίνει. Πες μου εσύ εδώ και τρεις εβδομάδες, τι καλή είδηση έχεις βγάλει για τον Άρη. Τι καλή είδηση. Τι καλή είδηση που είπες. Ναι. Διούδης θερματοφύλακας, Τζιμπούρ σεντερφόρ, Αδρέου χαφ. Πώς το λένε τον άλλο από την ΑΕΚ που πήρες, τον χαφ από τον Πασεραϊκό που πήγε στην ΑΕΚ, ο Ανάκογλου. Ανάκογλου. Μπούρμπος δεξί μπακ, πώς το λένε, Ραόλ Μπράβο, Νέτο. Δεν είπαμε καλά, τι είπαμε, κακοί παίκτες. Ναι, τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Συνεχίζεις να πιστεύεις ότι ο Άρης θα βγει δεύτερος φέτος? Εάν παιχτούν οι αγωνιστικές κανονικά, δεν έχει θέματα αυτά κτλ., θα βγει πρώτος. Αλλά εγώ τον Άρη δεν τον φοβάμαι στο αγωνιστικό. Έχει καλό προπονητή, έχει καλούς παίκτες. Εγώ τον Άρη τον φοβάμαι, μη στερέψει πηγή κτλ. Εντάξει, με τη νύχτα έχει ανθρώπους δικούς του ο Καρυπίδης, τον βοηθάνε. Αλλά δεν ξέρω τι. Φοβάμαι, μη στερέψει πηγή στον Άρη. Αυτό σου λέω. Θα βοηθήσουμε και εμείς, Ραπτόπουλε. Εσείς πώς θα βοηθήσετε, ρε τζαμπατζίδες? Πήγατε 10.000 με την ΑΚ, 1.800 εισιτήρια πληρώσατε. Χουβαρντάδες εσείς. Κοίταξε αυτό, ναι. Είναι όπως το λες, άμα το λέω, ισχύει. Εκεί ισχύει, δεν ισχύει. Αλλά είδαμε το Παναθηναϊκό, εγώ που είμαι προσωπικά, μάλιστα, ότι κόπηκαν πολλά, πάρα πολλά εισιτήρια. Δηλαδή, αν είχε 12.000-11.000, κόπηκαν τουλάχιστον 9.000 εισιτήρια. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ, τα λέμε. Πιάσαν παλιό ποδοσφαιριστή Αλφα Εθνικής που είχε πάει και Βέλγιο, 50 με. Ξέρουμε το όνομά του. Μάλιστα. Βέλγιο έπαιξε και είναι 52. Πόσοι παίξαν στο Βέλγιο? Έλληνες του Βελγίου. Γιάν. Α, σε μικρές ομάδες, όχι σε μεγάλες. Μάλιστα. Αλφα Εθνικής όμως. Καλημέρα. Θα τον βρούμε. Ελεύθερες οι γραμμές. Καλημέρα, ναι. Έλα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνεις, λέμε. Καλά, ρε φίλε. Να βλέπουμε εδώ πέρα την ιστορία πώς γίνεται και τα σχοτ ποτ. Η Παοκάρα αύριο με τη Φιωρεντίνα. Εγώ 1-1 την έπαιξα. Την έπαιξα 1-1 εγώ. Άκουσα, έπαιξες, 10 ευρώ έβαλα, 47 λέει άμα κερδίσω. Χαμηλό το έχει το 1-1. Αυτοί θα έρθουν εδώ να παίξουν χαμηλό ποδόσφαιρο, όχι μεγάλη ένταση. Θα φουλάρει ο ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά. Αν βάλει γκολ στα πρώτα λεπτά, μπορεί να πάρει και νίκη. Εγώ τον ΠΑΟΚ τον ξέρω θα ξεκινήσει γλίγορα το μάτς. Άμα το βάλει, ας πούμε, μπορεί να το πάρει κιόλας. Αν δεν το βάλει και πάει δεύτερο ημίχρονο 50-52-55-0-0, εκεί τον φοβάμαι. Δηλαδή, αν περάσει η ώρα και δεν το βάλει, εκεί θα αρχίσω να τον φοβάμαι. Αυτό θέλω να πω. Οπότε θέλουμε ένα γρήγορο γκολ δηλαδή εκεί. Φουλ μέχρι το 25 λεπτό. Φουλ. Ένα. Εγώ μια πρόχειρη πρόβλεψη έτσι που έχω μέσα στο μυαλό μου είναι, βλέπω ένα 2-2. Κοίταξε, η ισοπαλία δεν χαλάει καμία από τις δύο ομάδες. Και αυτοί έρχονται, παίζουν με ντέρμπι με τη Ρώμα. Και ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα έχει δύσκολο παιχνίδι με την Τρίπολη και δεν θα φουλάρουν και πολύ. Και νομίζω δηλαδή ότι ταιριάζει περισσότερο του ΠΑΟΚ ο ρόλος του outsider, γιατί άμα φέρει ένα χ εδώ πέρα θα του είναι πιο εύκολο εκεί, δεν θα έχει τόσο πολύ άγχος, οπότε ψυχολογικά θα είναι υπέρ του το ότι θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας. Εγώ βλέπω αυτό και βλέπω και το Παναθηναϊκό να περνάει, γιατί νομίζω ότι τον Άγιαξ τον έχει. Από εκεί και πέρα, ρε φίλε, έτσι λίγο για το θέμα το μεταναστευτικό και τέτοια, δεν ξέρω, εγώ στο ξαναπεί άλλη μια φορά. Εγώ δεν εξέφερα άποψη ακόμα. Ξέρεις όμως τι θέλω να πω. Και εμένα με νευριάζουν οι συμπεριφορές, αυτές που αλλάζουν όταν θίχτει το συμφέρον. Δηλαδή, βγαίνει ο άλλος και το παίζει να πούμε κουλτούρα. Ναι, οι πρόσφυγες αυτό και τα λοιπά και να μείνουν και δεν μας νοιάζει. Βρε παιδιά, αυτό να φωνάζουν. Όταν ήρθε το πρόβλημα στο σπίτι του, να πούμε, τότε έγινε ξαφνικά από δημοκράτης, έγινε ακροδεξιός, πώς το λένε, φιλέλληνας και πατριώτης και τα λοιπά. Δεν ήταν όπως το έκανε με στο μυαλό τους, έτσι. Βέβαια ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Απαγορεύεται Σιριζέος ωραιοκαστρινός, επειδή ήρθε το αυγό στον πισινό του, να βγει τώρα και να πει «Μα, το φίλι δεν υποστήριζε». Όταν είπε το «Ναι», το «Όχι», το «Ναι», το «Κάνω Τσίπρας», το «Λαφαζάνι», το «Βουλή», δεν τον έβαλε. Άρα λοιπόν, θα κάτσει και θα του λουστεί. Δεν θα βγαίνει να με κλαίγετε γονείς και κηδεμόνες αριστερή αλλά δεξιή τώρα. Όπως βολεύει το πισινό μας,
Μπράβο, εγώ ρε! Εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό. Ναι. Και μάλιστα νομίζω ότι υπάρχει αυτό το σκεπτικό ότι αντιμετωπίζει ο καθένας τα προβλήματα πάντα συγκριτικά. Τι έχει από τη μία πλευρά, τι έχει από την άλλη και πώς αυτό εδώ πέρα είναι υπέρ του. Όχι, εμένα με τρελαίνει. Πράγματα, αλλάζουν οι προοπτικές. Ναι, εμένα με τρελαίνει. Ο ιδεολόγος γίνεται μετά φραγκολόγος, να πούμε. Εγώ πάντως ρε, να σου πω κάτι. Βλέπω ρε φίλε, τελικά είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι εμείς οι Έλληνες, ρε φίλε. Δεν είμαστε καθάρματα. Ναι. Κάνουμε πίσω τον εαυτό μας για έναν ξένο άνθρωπο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Στερούμαστε δικά μας πράγματα για να προσφέρουμε σε κάποιον άλλον. Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε εντός εισαγωγικών θυσίες για να βοηθήσουμε κάποιον άλλον. Γενικά νομίζω, ρε παιδί μου, ότι όλοι οι Έλληνες θα γιάσουμε σε κάποια φάση. Έχω αυτή την αίσθηση. Φίλε, το τρανότερο παράδειγμα. Το τρανότερο παράδειγμα νεοέλληνα το έχω δίπλα μου κάθε μεσημέρι. Τρανό παράδειγμα νεοέλληνα. Ναι, τρανότερο παράδειγμα νεοέλληνα δεν υπάρχει 12 χρόνια δίπλα μου. Εγώ τον νεοέλληνα τον έχω κάνει διατριβή με τον άλλον δίπλα μου. Διατριβή! Ρε φίλε, μια φωτογραφία τον κόκκινο στα γόνατα και να κρατάει αριστερά και δεξιά δύο μικρά παιδάκια ρε παιδί μου αλλοδαπών και έτσι με ένα χαμόγελο ξέρεις ότι αυτό που είπα το έκανα ας πούμε. Πολύ γουστάρω να τη δω αυτή τη φωτογραφία. Δεν έχει ψυχή ρε να το κάνει. Λες έτσι. Δεν έχει ψυχή να το κάνει, όχι. Για χαρά. Δεν έγινε φίλε μου. Για χαρά. Δεν έχει ψυχή ρε. Καλημέρα, ναι. Λοιπόν, πριν την καλημέρα. Λοιπόν. Ή μάλλον πάμε και μετά. Λέει. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Καλημέρα. Γεια σου. Κώστα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Τι κάνεις, καλά, είσαι ο Γιάννης από το Ράουνχαϊμ. Πώς το πες, Ράουνχαϊμ. Ράουνχαϊμ, Φραγκφούρτη, Ράουνχαϊμ. Σε έχω πάρει αρκετές φορές. Φραγκφούρτη, ναι. Σε είχα πάρει και την Κυριακή που είπα ότι να ντρέπονται οι Ολυμπιακοί να βγαίνουν στα τηλέφωνα, άμα θυμάσαι τη Μαρμίτα. Ναι, τότε η Μαρμίτα. Ναι. Και γιατί με έκλεισε ο δικό σου, μη είχε κάνει την ερώτηση αν ερχόταν 2-2 το αποτέλεσμα, τι θα γινότανε. Ναι. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Τα έχουν συνηθίσει αυτά να έρχονται 2-2. Αν γινόταν έτσι. Ποιος θα με έφτιαγε, δεν θα με έφτιαγε κανένας. Ναι. Συνεχίζουμε. Ναι. Και καλή επιτυχία αύριο στον ΠΑΟΚ. Θέλησε. Ναι. Και μιλούσες για ποιος μας έφερε την κατάντια στην Ελλάδα. Αλλά τώρα για να σε βάλω ένα... Πώς λέγεται. Ερώτημα. Quiz, τι. Χβίς, όχι. Ναι, έχουμε αντιφωνήσει κάτι ναι. Που είναι πολλά λεπτά και δεν λέει. Από το ένα έργο μας, ξέρεις, υπάρχει και πολύ φιλότιμο. Ναι, το ξέρω το Σαντάρα. Ναι. Τα έλεγε αυτός από τότε, αλλά μυαλό κουκούτσι εμείς οι Έλληνες. Ρε φίλε, οι Έλληνες είναι ατομιστές. Είναι, να πούμε, τομαριστές μάλλον. Αρπακτράκηδες. Είναι... αρπακτικά είμαστε οι Έλληνες. 200 χρόνια με δανεικά ζούμε. Είμαστε κουτομόγες. Εντάξει τώρα, αυτό εμένα με έχει εκνευρίσει. Αυτοί οι γονείς εκεί απάνω που είναι Σιριζέοι οι περισσότεροι και δεν θέλουν τα προσφυγόπουλα εκεί πέρα. Και ο Φίλης, ο υπουργός που ψήφισαν, λέει είναι εμβολιασμένα. Με έχω το πρόβλημα τώρα. Μιχαλολιάκος θα πούμε. Όχι, λέω για αυτά που μας κατάνε να χρειωστάμε τώρα. Μιχαλολιάκος. Μπένα. Είδες πως αλλάζει. Μιχαλολιάκος, ακροδεξιή γίναμε τώρα. Και Κώστα, ότι χρειωστάμε αυτό γιατί τότε ο Κωνσταντάρας τα έλεγε που ήταν υπουργός. Και το χωριό τον έκραζε. Μαζί που κάθονται και τρώνε καλή ώρα. Και τα έλεγαν, αλλά τότε εμείς από το 69 μυαλό δεν βάλαμε. Τρώγαμε όπως έλεγαν και στο έργο. Τρώγαμε, φάγανε. Και ακόμα τρώνε, κατάλαβες. Καλά, εξηγούνται όσοι μπορεί να φάει, καθένα σα φάει. Ξέρω, καπιταλισμός. Είναι το είπε και ο Βερίκιος δηλαδή. Δεν τα έλεγα εγώ, το είπε και ο Βερίκιος στον Μπούζο. Στον καπιταλισμό ζούμε, λέει. Τι θέλετε, μωρέ, λέει τώρα. Με το λαγό, λέει το δικό σας. Πω ότι τον είπε λαγό στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και άλλοι τον ακούγαν το Βερίκιο. Τον ακούγαν το Βερίκιο. Ναι. Κώστα, δεν είναι σωστά αυτό όμως, φίλε. Καθόλου σωστά. Α, φίλε, στη ζωή τα σωστά δεν είναι πολλά. Γιατί οι πλούσιοι γίνονται πλούσιοι και οι φτωχοί πιο φτωχοί, κατάλαβε. Έτσι είναι, ρε φίλε, το έργο πώς θα γίνει, θα αλλάξει εσύ καλή το έργο. Καρδιά, εντάξει, να έχουμε καλή καρδιά. Ο Κασατζίδης να καλά, ρε φίλε, το κλάμα πέφτει σύννεφο. Ο Κασατζίδης να καλά. Μόνο. Έχει να πέσει κλάμα, για χαρά. Πολύ κλάμα, ρε φίλε. Λοιπόν, εγώ με ένα σάντουιτς 5 ευρώ, 600 γραμμαρίων, το τρώω από μισό με τον κόκκινο και χορταίνω. Τα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ της πόλης στις χαμηλότερες τιμές. Παραγγέλνεις δύο μπαμπάτσικα μόνο με 5 ευρώ, τρως και συγκρίνεις μέγεθος και τιμές. Και όλα τα υπόλοιπα και για ποιότητα και γεύση δεν μιλάει κανείς, γιατί όλες οι συνταγές αρχίζουν με την ποιότητα πρώτα. Βρίσκεις ένα μπαμπάτσικο το τρως. Αν φας δύο,
πληρώνεις το ένα. Αν κατορθώσεις και φας τρία, δεν πληρώνεις κανένα. Που πας στην Αγίων Πάντων 28 ή δίνεις την παραγγελία σου στο 2310-510-045. Καλημέρα κύριε. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Καλά είστε. Μια χαρά λέμε ότι είμαστε. Είμαστε ακόμα όρθιοι. Μόλις ξαπλωθούμε θα το μάθετε. Είμαι ο φίλος σας ο Ολυμπιακός. Καλώς τον. Πανατικός οπαδός της εκπομπής σου. Μάλιστα. Τι λέει, σε πλαστικό αύριο. Θα πούμε μετά αυτά. Θα πούμε τα ωραία. Α, θα πεις τα ωραία. Τα ωραία μετά που σου πω αυτά. Μένα αυτά μου αρέσουν. Ας αρέσουν. Ναι. Τα ποδοσφαιρικά τα πούμε άλλη φορά. Θα πούμε το Μάιο. Το Μάιο. Ναι. Άκου, ας πω κάτι. Εγώ ψηφίζω από το 89. Το 89 το βρώμικο, ναι. Από τότε έχω αρχίσει να ψηφίζω λόγω ηλικίας. Μάλιστα. Μέχρι το 2012 δεν είχα ψηφίσει ποτέ μου Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Μέχρι το 2012, μάλιστα. Ψήφισα και τους δύο στις εκλογές του 12 και στις υπόλοιπες επίτηδες. Εξ επιτούτου. Βεβαίως, επίτηδες. Ναι. Επίτηδες. Για δύο λόγους. Για να μην μπορεί ο Βαλκάνιος Μουζίκος. Μουζίκος. Μουζίκος, ο Βαλκάνιος Μουζίκος εδώ του Νότου, της Πλέμπας, να μην μπορεί να κληρονομήσει το σπίτι του πατέρα του και να του φέρνει κόρη του σπίτι κονδυλώματα και Πακιστανό γαμπρό. Mm. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία του. Κονδυλώματα η κόρη του και Πακιστανό γαμπρό. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα φανατικότατα. Α, μάλιστα. Άστε που τώρα έχω γίνει και Σιριζέος. Έγινες. Εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται, είναι καθήκον μας. Καθήκον. Να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που ποτέ δεν ψηφίσαμε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μέχρι το 12, από το 12 ήταν καθήκον μας να τους ψηφίζουμε. Τώρα βέβαια το ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία το εκπροσωπεί πολύ καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κονδυλώματα στα κρεβάτια σας, αφού τους θέλετε. Εντάξει. Πολύ δίκαιος. Α, λες δηλαδή να μην διαμαρτύρονται, ας πούμε. Όχι βέβαια, κονδυλώματα. Η κόρη σου κονδυλώματα και Πακιστανό γαμπρό. Εντάξει. Και μία βομβίτσα μετά στο μετρό εδώ στην Αθήνα και μία βομβίτσα επάνω στην Καμάρα. Μια χαρά είναι. Γιατί αυτοί που ήταν στο Παρίσι που βάζανε βόμβες, γεννημένοι στη Γαλλία. Ήτανε Γάλλοι πίκο, ήτανε καλύτερα γαλλικά και από τον Ολάν μιλάνε. Κατάλαβα και βάζανε βόμβες και στο Βέλγιο. Έτσι, Βέλγοι πολίτες ήταν αυτοί, γεννημένοι στο Βέλγιο, με παιδάκια Βέλγικα πηγαίνανε σχολείο, αγγλικά, γαλλικά πιάνα μαζί με Βέλγους. Πηγαίνανε, πάρ' τη βομβίτσα σου τώρα, πάρ' τη βόμβα σου τώρα. Έτσι, δεν είναι ρε φίλε. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα ο Ηράκλης, που το μοναδικό άθλημα που είναι άξιος να έχει είναι την ορειβασία. Η ορειβασία. Στη Άδα το 11. Ναι. Που τους πήραμε φαλάκι πάνω στα βουνά. Μόνο γι' αυτό είναι ο Ηρακλής τώρα. Βγήκε ο Ηρακλής, το τσούντο του Ηρακλή. Είχε και τσούντο ο Ηρακλής, ρε παιδιά. Τώρα μην το λαθούμε. Ναι, ναι, αριστερός και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής τώρα. Σιριζέος, Σιριζέος. Ναι, ναι. Ο Ηρακλής. Ναι. Σκίνχε τσκομάτο κάτι πανό το επί Θεοδωρίδη δεκαετία του 80 εκεί στη 10. Σκίνχε τσκομάτο βάζανε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Κονδυλώματα στα σπίτια σας. Καλό βράδυ. Μάλιστα κύριε μου. Καλημέρα. Επόμενος κύριος. Κονδυλώματα. Καλημέρα. 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 Έλα φίλε. Τι έγινε Ραπτόπουλε, καλά είμαστε? Μια χαρά φίλε, εσύ πώς τα πας? Αρκετά καλά. Εντάξει, είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Άρη. Τα βρήκατε, εντάξει, όλα μια χαρά. Πασόκο, ΠΑΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ο Άρης ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ηρακλής. Ωραία, ωραία. Μπράβο στην πόλη, γουστάρο, είμαστε μαχητές. Δεν μπορώ να ακούω ρε σε αθλητική εκπομπή να μιλάτε συνέχεια πολιτικά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Κοντονής φίλος είναι. Φίλος. Λοιπόν, για τις μεταγραφές του Άρη ρε Ραπτόπουλε, τίποτα καλό δεν έχετε πει. Τι να πούμε ρε φίλε καλό, δεν είπαμε ότι είναι καλοί παίκτες. Ποιος θα τους πληρώσει, διαιρωτόμεθα. Τους παίκτες είπαμε. Ήρθε ο Διούδης, πισωγύρισμα. Ήρθε ο Νέτο, Μπεκρής. Ναι. Ήρθε ο Καράμπελας, περιττή μεταγραφή. Ναι. Ήρθε ο Τζιμπούρ, δεν τον ήθελε κανένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιον έπρεπε να φέρει ο Καρυπίδης για να βγείτε και να πείτε ναι ρε, έγινε καλή μεταγραφή αυτή. Α. Λοιπόν, πάμε τα άλλο τώρα. Πάμε. Την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός Ηρακλής του Καφτατζόγλιο. Έχω δώσει προγνωστικό, δεν λύγει το παιχνίδι, διακοπή παιχνιδιού. Ναι, αλλά ο φίλος ο Βαγγέλης από την Καστέλα που έχω να τον ακούσω καιρό. Ναι.
δεν βγαίνει λίγο έτσι να μας πει, γιατί έχω ένα φίλο και θέλω να πού θα είναι η αποστολή του Ολυμπιακού, ξέρεις, στο Πανόραμα θα είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί έχει, πάμε, συγγνώμη ρε φίλε, έχει να φοβηθεί τίποτα η αποστολή του Ολυμπιακού, δηλαδή από τους Αριανούς που τους δίνει τα ψίχουλα, από τους παοξίδες που οι γκαγκάτσιδες και οι τεβεκέλιδες είναι μέσα εκεί, δεν κατάλαβα. Καλά, ρε, το έχει να φοβηθεί τίποτα ο Ολυμπιακός. Το επίπεδο που έχω εγώ, νομίζω ότι θα πάω να κάνω φασαρία στην αποστολή του Ολυμπιακού. Γιατί σε παίρνει. Ρε και να με έπαιρνε, θα έκανα φασαρία. Άμα σε έπαιρνε, δεν ξέρω τι θα έκανες. Πώς θα κάνεις φασαρία. Εδώ ολόκληρος Κοντονής λέει γε στον Άρη. Ο Μαρινάκης είναι φίλος του Καρυπίδη. Τι να πεις, ρε. Τι να πεις. Να πεις τι. Έχω εγώ να χωρίσω τίποτα με κάποιον ποδοσφαιριστή. Όχι. Τότε τι φασαρία να κάνω. Μαζί είπες που μένει Ολυμπιακός, όπου γουστάρει με. Που μένει Ολυμπιακός, μπορεί να θέλω να πάω να πάρω μια φανέλα από ένα παίχτη, να γνωρίσω κάποιον. Α, να πάρεις αυτόγραφο. Τότε εντάξει. Γι' αυτό, γι' αυτό ρωτάω τον Βαγγέλη που ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Του είχαμε πει, θέλουμε φανέλα του Μανολά, δεν μας εξυπηρέτησε. Ποιο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού θα ήθελες να γνωρίσεις από αυτούς εδώ τώρα. Εγώ θέλω να πάρω φανέλα του ποδοσφαιριστή Φορτούνη. Το κατάλαβα εγώ. Τώρα ο φίλος μου δεν ξέρω τι φανέλα θέλει να πάρει. Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή τον Μπάρτο δεν τον έπαιρνες φανέλα. Όχι, με λαμψούς δεν έχω παρτίδες. Δεν σ' αρέσουν οι μαύροι έχουν προσόντα, γιατί το λες αυτό. Με λαμψούς δεν έχω παρτίδες, γιατί σου έχω πει ότι έχω θέμα με μαύρους και συνέχεια. Κάνεις λάθος, φίλε. Αφού σ' αρέσουν οι άντρες, οι μαύροι έχουν προσόντα. Εμείς είχαμε εδώ έναν τον Μπόκο Λόκο, ο οποίος παρετήθηκε και φυλαγόμαστε στις γωνίες. Ναι. Επιμένετε με τον κόκκινο μεσημεριάτικα να μου λέτε για τα προσφυγάκια και για τους μετανάστες. Κόψτε το αυτό λίγο, γιατί το μεσημέρι τρώω. Δεν μπορώ να ακούω για τους μελαμψούς τους αφρομετανάστες. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή είσαι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ακροδεξιός. Άστο με την πολιτική, δεν έχει σχέση με την πολιτική. Πώς δηλαδή, τι έχει ο μαύρος άνθρωπος, άσπρο ψωμάκι, άσπρος άνθρωπος, μαύρο ψωμάκι, μαύρος άνθρωπος. Τι έχεις εσύ με τους μαύρους. Δεν τους γουστάρω ρε παιδί μου, πώς να το πω. Δεν τους γουστάρεις επειδή δεν γνώρισες τον Σανκαρέ. Άμα δεν γνώρισε τον Σανκαρέ τότε στον Άρη και σε στρίβουνε σε καμιά τουαλέτα, θα τους γούστερες τους μαύρους, να πούμε. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, θέλω, καλά, ναι, ναι, ναι. Θέλω να με πεις τα προγνωστικά σου, γιατί είπες over, δεν καταλαβαίνω. Θέλω να με πεις αύριο το πιο σίγουρο αποτέλεσμα είναι η νίκη του Ολυμπιακού μέσα στη Young Boys, παίζει. Boys Young, ναι, στο πλαστικό λοιπόν, χορτάρι, σε ανοιχτές άμυνες λοιπόν, και τέτοια, ναι. Το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα από όλες τις ελληνικές ομάδες είναι το διπλό του Ολυμπιακού, για τους άλλους δεν ξέρω. Δηλαδή να παίξουμε δυο τον Ολυμπιακό, χ τον ΠΑΟΚ, χ τον Παναθηναϊκό, να πάρουμε κανένα φράγκο λες. Αυτά τα τώρα δεν ξέρω για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Εγώ σε λέω ότι ο Ολυμπιακός αύριο θα είναι διπλό και θα είναι και αρκετά εύκολο διπλό. Ναι. Άντε να μιλήσει και κανένας άλλος, καλή συνέχεια. Ερώτηση. Ναι, ναι. Με τον Καρυπίδη για καφέ θα έβγαινες. Με τον Καρυπίδη. Ναι, ναι. Μα δυο όνειρα έχω στη ζωή ρε Ραπτόπουλε. Να βγω να συναντήσω τον Καρυπίδη, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να με πάει στο Ρουβά. Στο Ρουβά γιατί. Α, έχουν φιλίες. Αυτός που είναι της νύχτας ρε Ραπτόπουλε. Έτσι δεν είναι. Α, δηλαδή να βγεις παρέα με τον κύριο Νύκταρα και τον κύριο Καρυπίδη. Να σε γνωρίσω και εγώ ένα δικό μου, το φίλο μου, τον Μάρκο, να σε πάμε να σε γνωρίσουμε ποιον, τον Ρουβά θέλεις. Ρε εσύ, πριν κλείσεις. Ο Ρουβάς, 44 χρονών, πούρεψε πια. Έχουνε βγει νέα μοντέλα. Ρε τον είδες πως είναι το Ρουβά, ρε. Σ' αρέσει, ε. Είμαι τον είδες. Εδώ τώρα στα μαμούνια είναι η Άντζελα Δημητρίου και ένας φίλος μου είπε ότι είναι σάβαλα σαμωμένη. Εντάξει, μεγάλη γυναίκα είναι η Άντζελα Δημητρίου. Μα τι να κάνω, ο Ρουβάς και στα 60 του έτσι θα είναι, όπως είναι τώρα. Τελευταία ερώτηση, από περιέργεια θέλω να σε ρωτήσω, γιατί η εκπομπή είναι ποικίλης ύλης. Εάν έβγαινες με το Ρουβά και φτάνατε μέχρι το κρεβάτι, θα ήσουν όπως είναι και ο Αλέφαντος, παθολογικός ή ενεργειακός. Έτσι είπε ο Αλέφαντος. Ναι, είπε στον Κουίκ, εγώ είμαι λέει ενάντια στην ομοφιλοφιλία, είτε ο άντρας είναι ενεργειακός, ενεργητικός θέλει να πει, είτε είναι λέει παθολογικός, παθητικός θέλει να πει. Εσύ είσαι ενεργειακός ή παθολογικός. Λέγε. Είμαι, όχι ρε. Με το Ρουβά θα έβγαινα, θα ήταν ο κολλητός μου φίλος ο Ρουβάς. Δεν θα κάναμε ούτε σεξ ούτε τίποτα. Θα ήταν κολλητός μου φίλος. Δηλαδή πνευματική σχέση δηλαδή. Αυτοκόλλητη. Εγώ λατρεύω τους καλλιτέχνες. Αυτό. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια Ραπτόπουλε. Ναι. Έτσι. Τα λέμε.
κύριε Κουίκ, είτε είναι ενεργειακός, λέει, είτε είναι, λέει, παθολογικός. Πάρ' τον κάτω τον Κουίκ. Σου λέει, έμπλεξα με αυτόν τον τρελό τώρα. Καλημέρα, φίλε, ναι, καλημέρα. Ενεργειακός ο ένας, λέει, και παθολογικός ο άλλος. Κατακριτέο είναι, λέει, κύριε Κουίκ. Ελεύθερες οι γραμμές στο 90-90-90, πείτε ό,τι γουστάρετε. Για να ακούσουμε, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Κωστέ μου. Καλώς τον. Είχες, δεν είχες, με έβγαλες από εκεί πέρα παρομοιάνοντά σου με τον Καλογρίτσα. Και δεν είσαι ίδιος ο Καλογρίτσας. Του φέρνεις. Συγγνώμη, μα σε πω να πας στον οθερμίατρο, θα φταίω εγώ. Δηλαδή. Δεν του φέρνεις. Μάγουλο, στρόγγυλο, γυαλί, να πούμε αυτό, μουσι. Α, ναι, εννοείς δηλαδή ότι τον φέρνω και τα λοιπά από τη μέση και πάνω. Γιατί από τη μέση και κάτω και τα λοιπά θα πρέπει να σε πω για εσένα ότι είσαι. Όχι, ρε, από τη μέση. Εγώ, το... δηλαδή. Εγώ το κεφάλι είδα, ίδιοι είστε. Α, ναι. Το κεφάλι εδώ. Δεν είστε ίδιοι. Αν πας 60 δεν θα είσαι ίδιος ο Καλογρίτσας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μου ρίχνει και με 30 χρόνια και τα λοιπά. Αυτό λέω. Οπότε δεν ξέρω πώς θα είμαι όταν είμαι αυτό στην ηλικία. Καλά, φίλε, εδώ τώρα εγώ έκανα μια σύγκριση. Είναι μια ταινία που λέγεται Το Αγκίστρι. Δεν ξέρω αν την ξέρει ο Χιλιτίδης. Εκπληκτική ταινία με την Μπάρμπαρα Μπουσέ και τα λοιπά σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι. Αμφιβάλλω βέβαια αν γνωρίζεις ποια είναι, αλλά ήταν η γυναίκα η οποία είχε πάρει το μεγαλύτερο συμβόλαιο την εποχή του 71 που γυρίστηκε αυτή η ταινία επί Χούντας και ήταν το κορίτσι του James Bond στο Καζίνο Ρουαγιάλ με τον Σον Κόνερι. Ο άντρας της μοιάζει πολύ με ένα ηχολήπτη μας, τον Εμίλιο. Αλλά όταν ο Εμίλιος γίνει 50 τόσο χρονών. Το λέω εγώ σαν έναν ηχολήπτη, το Θανάση τον Πολίτη. Ρε εσύ, λέω, πάρε βάλε την ταινία. Δες τον Εμίλιο, λέω, 50 χρονών. Και τη βάζει και τη βλέπει και έχει λυσάξει το γέλιο ένα τέταρτο και δεν μπορεί να κάνει ηχοληψία. Ρε εσύ, μου λέει, πού τον βρήκες, λέει. Από τις καλύτερες ταινίες. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο άντρας της στο έργο. Ένας με τα γυαλιά εκεί, πώς το λέει. Δεν είναι Έλληνας το οποίος. Ναι, ρε, ξένος είναι. Και είχα ξεχάσει να ρωτήσω τον Ανδρέου γιατί την είχε σκηνοθετήσει την ταινία. Ξέχασα να τον ρωτήσω όταν. Από τις καλύτερες ταινίες του. Λοιπόν, άστα κινηματογραφικά τώρα, μια που είσαι και ποικίλης ύλης πάνω. Ναι. Ρωτάς και για το προσφυγικό, έχεις θέματα, ρε παιδί, με τη συντρικάρη το όλο μοτίβο. Όχι, ρε, εσύ ξέρεις τι έγινε. Ήτανε πάρα πολύ το ΣΥΡΙΖΑ επάνω στο Ρεόκαστρο και τώρα γίνανε δεξιοί, να πούμε, κατάλαβες. Εκείνο με τρελαία, ακροδεξιοί, μάλλον. Χρυσαυγήταρη, να πούμε, ναι. Θα σου θέσω ένα κουιζάκι. Γεια, θέσε μου. Λοιπόν. Σου φέρνει κάποιος, ρε παιδί μου, και τα λοιπά δώρο για τη γιορτή σου ένα κοράκι. Ναι. Το βάζουμε το κοράκι και τα λοιπά σε ένα κλουβί έτσι όμορφα και ωραία και κάθεσαι εσύ νυχθημερών, κοιτάς το κοράκι στα μάτια από εκεί πέρα και περιμένεις μέσα σου το κοράκι να κελαϊδίσει. Ναι. Ποιος έχει το πρόβλημα, το κοράκι ή εσύ? Εγώ το έχω το πρόβλημα, το κοράκι τι πρόβλημα έχει? Μπράβο. Ο μέσος Έλληνας ο οποίος μένει στο Ρεόκαστρο ή οπουδήποτε από εκεί πέρα και Παλαιόκαστρο, πίστευε. Ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να του λύσει τα προβλήματα, ναι. Για μένα έχει την ίδια ακριβώς λογική του ανθρώπου που περιμένει από το κοράκι να κελαϊδίσει. Α, μάλιστα. Λοιπόν, όταν γενικότερα σαν λαός επιλέγουμε πράγματα τα οποία είναι στη σφαίρα του φανταστικού και στηριζόμαστε στο ότι μας είπε πολλά ψέματα, ένα από τα πολλά ψέματα να κάνει, καλός είναι, δεν φταίει κανείς μετά για αυτά που τραβάμε. Και δεν έχει να κάνει αυτό με προσέγγιση στο γεγονός ότι είναι έδημο. Γι' αυτό αθώνεται ο κύριος Τσίπρας. Το ΠΑΣΟΚ είναι καλύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερο. Ναι. Εμείς φταίμε για αυτά που επιλέγουμε. Όταν θέλουμε να ακούσουμε ψέματα, μετά μην περιμένεις να σταθείς κάπου σε μια αλήθεια. Παρεπιπτόντως, ακόμα οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ θα βρουν καλύτερο στόπερ από τον Τζαβέλα στα 50 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Δεν υπάρχει. Όπως έχεις πει, ήταν μια ομάδα επιθετικογενή η οποία είχε σαν στήριγμα, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Τη μέση και μπροστά. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Ο ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Επειδή αυτοί μάθανε και τα λοιπά το ότι το ποδόσφαιρο είναι το 1-0. Όσοι ήταν ΠΑΟΚ, όσοι μάθανε τον ΠΑΟΚ μετά το 1997 και γίνανε με το Ζαγοράκι και τα λοιπά οπαδοί. Εντάξει, δικό τους πρόβλημα. Μάλιστα. Εντάξει. Αν θελήσει κάποιος άνθρωπος να αλλάξει την ιστορία του και τα πιστεύω ότι γιατί είναι της μόδας. Επιλογή του είναι. Δεν φταίει κανείς. Το ίδιο πράγμα που έχει να κάνει με το πώς κοιτάς μια ποδοσφαιρική ομάδα, το ίδιο πράγμα κοιτάς και την πολιτική, το ίδιο πράγμα δέκεσαι και το ψέμα και τη φανφάρα του άλλου και πάει λέγοντας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, ρε φίλε Βασίλη. Για πες. Εγώ. Τον Κίστρινε. Ερίκος Ανδρέου. Ταινιάρα. Και πολύ τσόντα είχε μέσα. Σιγά για την εποχή. Για την εποχή του 70 τόσο. Ήταν εντάξει. Κύριε, ο Ανδρέου έκανε δύο τολμηρές ταινίες. Η μία ήταν το Αγκίστρι και η άλλη ήταν το Λεσβιακός Αύγουστος. Παρεπιπτόντως, τη Βαλσάμι δεν την έβαλε να παίξει σε αυτές τις ταινίες. Εντάξει, αντικειμενικά τώρα και η πρωταγωνίστρια που έχει επιλεγεί στο συγκεκριμένο έργο
Η Βαλσάμ είναι κοριτσάκι μπροστά της. Ναι. Ναι, αλλά στο Λεσβιακό Αύγουστο. Δεν έχω δει το Λεσβιακό Αύγουστο, δεν έχω άποψη. Τι έχεις δει. Και δεν είμαι σεμνότυφος, το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, για το άλλο που λες από εκεί πέρα για τον Καρυπίδη που έχει όλες τις απορίες. Όχι, ο Καρυπίδης έχει καλές άκρες με νύχτα, έχει καλές άκρες. Έχει καλές άκρες με Τσίπρα. Άκουσε λίγο. Γκάθερ Στόου. Ναι. Δεν είναι ίδιος ο Εμίλιος 50 χρόνων. Ναι, είναι λίγο. Λοιπόν, πιστεύω πολύ απλά ότι ο κάθε άνθρωπος το τι άκρες κάνει είναι δικαίωμά του και επιλογή του. Μα δεν κατηγορείται, ίσα ίσα. Όταν έχεις άκρες αυτή τη ζωή, έχεις και αποτέλεσμα. Ακριβώς. Και θα βρείτε αποτέλεσμα εσείς οι ακροδεξιοί Αριανοί. Οι ακροδεξιοί Αριανοί. Σας πέταξε το παχσό στα σκουπίδια και πήγε με τον ΠΑΟΚ. Βρήκατε τον Καρυπίδη, που έψησε τον Κοντονή και αυτό είναι μαγιά. Αυτό είναι, ναι. Αλλά πληρώστε για να μπαίχτη να πούμε. Λοιπόν, αποκαλείς τους Αριανούς ακροδεξιούς. Πολύ ωραία. Ήσασταν. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήσασταν ακροδεξιό σωματείο. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό με αυτή την προσήλωση, αλλά ποιον Αριανό θέλω να μου πεις παραδέχεσαι. Τον ακροδεξιό, ο οποίος ποτέ του δεν ασχολήθηκε με το Super 3 και συνειδητά έφυγε από το γήπεδο, ή αυτόν ο οποίος έγινε πρώτο Super 3 μέσα από τον Άρη. Κοίταξε, αν ο Super 3 εμφανιζόταν το 66-67, θα τους είχαν σαπίσει τα κόκαλα οι χουντικοί Αριανοί της εποχής. Θα τους πλακώνανε και δεν θα τους αφήνανε να φτιάξουν αυτό το μόρφωμα. Μπράβο, το οποίο έφαγε γιατί, τον Άρη. Συγγνώμη, αυτοί βρήκανε του Πασόκ τα χρόνια και του Γκάλι και μπήκαν εκεί. Κατάλαβες. Στο έχω πει πανηλημμένος ότι για μένα ο άνθρωπος ο οποίος βάζει τον εκάστοτε σύνδεσμο πιο πάνω από την ομάδα έχει τελειώσει δημοτικό με τη συγχάρη τους. Με τη συγχάρη τους. Ξεκινάμε από τα βασικά. Για τους ομοειδιάτες σου μιλάς, τους Αριανούς. Για όλους τους Αριανούς που βάζουν το σύνδεσμο πάνω από την ομάδα. Με λοιπόν. Τη συγχάρη το στο δημοτικό. Ρε το Βασίλη. Ρε Βασίλη. Ο Άρης δεν είχε ποτέ παράγοντες οι οποίοι είχαν το δικό σου, ας πούμε, ρε παιδί μου, στάτους του παράγοντα. Αλλά πες μου, πριν από τον Καμπάνη. Ακόμα και στον Καμπάνη μέσα. Υπήρχε άνθρωπος ο οποίος με την παρουσία του ζημίωσε το σύλλογο οικονομικά. Τρελώσε ρε. Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτό να θυμούνται και τα λοιπά οι παλιότεροι και να το μάθουν και οι νεότεροι, οι οποίοι όποτε και αν μάθουν τον Άρη και τα λοιπά να μην στέκονται μόνο στα χρόνια του ευρώ. Υπήρχε και πριν το ευρώ. Λοιπόν, καιρό είχαμε να τα πούμε ραδιοφωνικώς. Θα τα πούμε και προσωπικώς. Σε χαιρετώ. 035, άσε τώρα επειδή... Ήρθε ένας μουσουλμάνος εκεί και έκανες ένα συγγενή μουσουλμάνο, βρίζεις τον κόσμο. Κακός άνθρωπος είσαι, πώς βρίζεις, καλημέρα. Ναι. Καλώς τον. Καλημέρα. Πρόσφυγας. Πρόσφυγας είμαι, ναι. Okay. Άρα είσαι με το μέρος των προσφύγων. Λάθος κάνεις. Ρωτάω. Επαναπατρίστηκαν οι δικοί μας. Αχα, οι δικοί μας ήρθανε, ναι. Βέβαια. Ναι. Και μιλάω για τους Παοξίδες, δεν μιλάω για τους Αριανούς που ήρθαν από εκεί από τη Μικρά Ασία, γιατί αυτοί ήρθαν με Airbus. Με Airbus ήρθαν. Με Airbus ήρθαν. Ενώ εμείς οι δικοί μας, ας πούμε, ήρθαν με τα κάρα. Ναι. Όπως είπε και η κυρία Ρεμπούση. Εκλεγμένη. Μισό λεπτό. Αυτοί οι περισσότεροι που σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν σε συνοστισμό επάνω, ας πούμε. Αν γίνει κανένα μπέρδεμα, ας πούμε, λέμε στο Ρεόκαστρο. Ο συνοστισμός θα φύγει. Έτσι θα πει η κυρία Ρεμπούση, δεν φίλε. Έτσι θα πει η κυρία. Δεν νομίζω να πει η κυρία Ρεμπούση έτσι, γιατί κάποτε πήγανε να ρίξουν τα σύρματα το φράχτη από τον Αλεξανδρούπολη πάνω, από τον Εύρο. Τα σύνορα. Κατά σύνορα ανοιχτά ούτως ή άλλως είναι, εντάξει. Από εκείνη τα χρόνια εγώ που ήμουν φαντάρος, όποιος είδε έμπαινε. Εγώ ήμουν σκοπός εκεί. Εσύ ήσουν σκοπός, γι' αυτό μπαίναν όχι. Όχι, γιατί βαρούσαν τα τύμπονα και μπαίναν τα ναρκωτικά. Εμένα μου είπαν να μην κάνω τίποτα. Εσύ ήσουν σκοπός γι' αυτό. Ναι, ενώ εσύ ήσουν σκοπός, όταν μπαίναν τα ναρκωτικά θα μπαίνουν στο όπλο και τους καθάριζες εσύ. Άμα μπαίναν τα ναρκωτικά, ναι, τι θα κάνεις. Τι χαρακτήρα θα τους κρατήσω, αφού είχα την άδεια με το μέρος μου, τον νόμο. Βέβαια, ναι, βέβαια. Ή στρατοδικειοθάσουν ή νεκρός. Ναι. Έτσι λέω. Αυτός τώρα αυτοί που βγήκαν όλοι και ξεσηκώθηκαν εναντίον του Δημάρχου. Δεξιός ο Δήμαρχος. Δεξιός ο Δήμαρχος, ναι, μάλιστα. Ναι. Πριν βγουν κυβέρνηση αυτοί. Ο Γιάννης το θυμάται, γιατί εσύ δεν το θυμάσαι κιόλας, γιατί θα έχεις πιτηρίδα στο μυαλό. Ένας Δήμαρχος των Αθηνών. Σε μια παρέλαση είχε βάλει αντάρτικα εμβατήρια. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Εκεί δεν ξεσηκώθηκε ο κόσμος να μιλήσει από αυτούς. Ξεσηκώθηκε. Όχι. Γιατί, εντάξει. Γιατί ρε τα παλικάρια δεν ξεσηκώθηκατε στις αριστεροί. Παρέλαση γινότανε. Τα παιδάκια τι φταίγανε να ακούει. Να ακούνε πάρε τα άρματα στον όπλο όπως τα λέγατε αυτοί που τα λέγανε. Τι να βάλουμε, του Ρόμπιν Γουίλιαμς τραγούδι να πούμε. Όχι.
ό,τι βάζουν κάθε φορά στις παρελάσεις. Μάλιστα. Εκεί δεν είδα κανένα αριστερό να αντιδράσει. Δεν αντιδράσει. Δεν αντιδράσει. Εσύ ρε Δήμο Βερίκη, καλά θα κάνεις να το βουλώσεις από εκεί που είσαι. Γιατί είναι καλός άνθρωπος. Είναι. Είναι. Τι έκανε ο Βερίκιος. Λέει, έχω λέει εγώ, λέει. Έχω τι... λέει εγώ πατερούλη τον Κοντομίνα. Το τι λαγό έχει. Λέει τι να τον κάνω, λέει εγώ το λαγό. Έτσι είπε. Το λαγό τι να τον κάνω, έτσι είπε αυτός. Έτσι είπε αυτός. Δεν μου λες Βερίκη, Βερίκη, ήσουν στρατιωτικός αναλυτής. Ήτανε. Ρεπόρτερ. Mm-hmm. Μπορείς να μας πεις τι έγινε στα ΕΜΙΑ. Βγήκες καμιά φορά να πεις εσύ που ήσουν να... Ε? Ο Βερίκιος. Βγήκε Κοντομινάς και σε έκραξε γιατί μάλλον με την Τζιμτζιλή και τον Παπανότα, ρε. Ναι, τον έκραξε. Σαλιάρι. Έτσι δεν είναι στον αέρα, δεν βγήκε. Βγήκε. Τους είπε, ναι, την Τζιμτζιλή. Ναι. Ναι, ναι. Με την Κατενίρια και Κατερίνα καινούριου μαλώνεις, ρε. Τι δουλειά έχεις ρε με το Σαββίδι, ρε. Κορόιδα, κορόιδα, μακάρι να τους πάρεις ρε Σαββίδι, αλλά να διώξεις ένα άτομο, μόνο αυτό να είναι από εκεί μέσα. Δεν μου λες, άμα έδιωχνε το Βερίκιο, ποιον από την οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είπες, θα έλεγες, βάλ τον αμέσως να δουλέψει, πραγματικά. Σαν ρεπόρτερ. Ποιον άνθρωπο του ΠΑΟΚ στο δημοσιογραφικό χώρο. Το Μήνο θα έπαιρνες, ποιο θα έπαιρνες. Θα πεις πάρ' το Μήνο ρε παιδί μου. Ποιο θα έπαιρνες. Όχι, τις γυναίκες δεν θέλω να τις αλλάξει. Α, όχι, τον Νικόλα θα παίρναμε. Τον Νικόλα, ρεπόρτερ. Τον Νικόλα, ναι. Α, για να τον τάιζε, α πούμε, και να σταματούσε να μιλάει. Ναι. Έτσι. Όπως γινόταν και παλιά, α πούμε. Παλιά, τι ο λαός του ΠΑΟΚ τα έπαιρνε για να μην μιλάει. Δεν είπα εγώ αυτό. Τι είπες, για. Τους τάιζε, άλλο να τον ταΐζεις κάποιον, και άλλο να τα παίρνεις. Δηλαδή, για να καταλάβω, ο υπαρχικός τα έπαιρνε, άρα τα έπαιρνε και ο αρχικός. Άμα τα έπαιρνε ο Νικόλας, θα τα έπαιρνε και ο Μανάβης, έτσι. Ποιος υπαρχηγός. Ο Νικόλας. Το μυαλό σου, δεν τον είπες καμιά φορά, δεν τον είπα πόσες φορές ρώτησε τον. Αφού ήταν υπαρχηγός, ας πούμε. Κάτσε ρε εσύ, γινότανε... στο Θεό που πιστεύεις, δηλαδή. Αν τα έπαιρνε αυτός εδώ που δεν ήταν τίποτα, οι άλλοι τι γινόταν. Οι άλλοι. Βγαίνουν και μιλάνε οι άλλοι. Τα παίρνανε. Κάτι τη όγια τους βγαίνουν και μιλάνε. Αχα. Γιατί βγήκανε και είπαν ότι εμπιπατατούδη. Πήραμε λέει πρωταθλήματα χωρίς να βάλει πολλά λεφτά και κατηγοράνε το Σαββίδι. Ναι. Γιατί ρε επιπαντελάκι δεν πήραμε πρωταθλήματα, γιατί τον κυνηγούσαν οι δικοί σας ρε. Δεν τους τάιζε λες. Το Φουλινό δεν κυνηγήσανε. Δεν τους τάιζε λες. Δεν τον κυνηγήσανε το Φουλινό. Τον κυνηγήσανε, δεν ήταν παντού. Το Βεβαίωγλου δεν πήγε ο άνθρωπος και το... στη θύρα 4. Και αυτός τι ήθελε και να έφυγε άφραγκος. Τα θέλω πισινός του κι αυτού. Τα θέλω πισινός. Μα τώρα εδώ που τα λέμε, πού πας μωρα αδερφάκι μου. Έτσι, για χαρά. Φιλιά. Μητσιμπόνας λέει κορυφή στο όπερο, συγχωρεμένος βέβαια. Επόμενη γραμμή. Ναι. Γεια σου μεγάλε ραπ. Καλώς τον. Τι γίνεται, Αριανός είμαι από κάτω Τούμπα. Είσαι Αριανός από την κάτω Τούμπα. Και πολλά Πασόκ, πολλά Πασόκ. Και Πασοκάρα. Πασοκάρα μέχρι αηδίας θα έλεγα. Ακόμα και τώρα. Ναι, αφού οι γονείς καλά τα φάγανε, δική μου μια χαρά είμαι. Φόβη, είσαι φόβη. Όχι, φόβη δεν μας εμπνέει καθόλου. Θέλουμε έναν νέο Ανδρέα. Είναι, είναι αντιτουριστική, ρε γαμώτο. Καλή χρυσή είναι αυτή η φόβη, αντιτουριστική η μάπα της, να πούμε. Δεν... Είμαι και Αριανός, 4% έχω πάει, β' εθνική είμαι, άστο να πάνε. Εσύ είσαι Αριανός, γάμα εθνική, Πασόκ 5%, είσαι μοναδερφέ μου να πούμε, να σε κλαίρει και οι Ρέγγες, να πούμε. Αύριο θα δω και τον Συμπολίτη να παίζει το Europa League, τι να πω. Ναι, εντάξει. Αναπολώ τις μεγάλες στιγμές του 2010. Έλα. Ραπ, ναι. Με σίτι και με... σε τετιέν πιο παλιά. Εντάξει, έχεις κάνει και το ρεκόρ προσέλευσης καθόδου να πούμε και τα λοιπά. Εντάξει, με αυτό... Με αυτό έχω να χάσω εντός έδρας 27 παιχνίδια στο Χαριλάου. Τι έχεις να χάσεις? 27 παιχνίδια εντός έδρας. Τι 27, δηλαδή στο πρωτάθλημα? Όχι, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη? Ναι. Καλά, εσύ πας στην Ευρώπη... κάθε πότε πάει... Πάω, αλλά δεν χάνω στο ΠΑΟΚ. Όποιος έρθει περάσει στην Τούμπα. Ναι ρε φίλε, όταν έχει ο άλλος 500 παιχνίδια στην Ευρώπη θα χάσει και 20 μέσα στην Τούμπα. Εσύ που έχεις 30, δηλαδή ποια είναι η μεγαλύτερη αξία, η δικιά σου για του ΠΑΟΚ, δηλαδή θα μας τρελάνεις τώρα δηλαδή. Αντικειμενικά του ΠΑΟΚ. Εφού του ΠΑΟΚ τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Πώς. Πήγαινα. Την ομάδα φέτος καλά τη βλέπω πάντως. Την ομάδα. Γνωστό προπονητή, σφιχτά, ξέρει το πρωτάθλημα, είναι καλός φέτος. Θα βρει λεφτά να πληρώσει τον Τζιμπουρό άλλος. Άμα δεν έχει, θα την πληρώσει τα αποδυτήρια. Είναι ναι. Μεγάλος μπελάς για τον κάθε προπονητή να έχει έναν απλήρωτο τζιμπούρ. Τι δουλειά κάνει η κυρία Ειρήνη, θα βρει λεφτά, θα πληρώσει. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Όχι Ειρήνη, εντάξει. Πώς νιώθεις ρε φίλε, που από εκεί που είχες γουρουνομούριδες στη διοίκησή σου, χιμπατζίδες και μονόφθαλμους να πούμε και ασχημάντρες
και τέρατα και Star Trek να πούμε, έχεις να πούμε σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο γυναίκες ιδιοκτήτριες. Τον Καρυπίδη δεν το βλέπεις μοντέλο. Είναι χωμένο στο παρασκήνιο. Ξέρει από πολλά. Γυναίκα, δηλαδή, είναι... η αδερφή του είναι. Τι ω Καρυπίδη. Εντάξει. Ναι. Την αδερφή του και εγώ τη μάνα μου βάζω στη. Α, λες ότι το κάνει, ας πούμε, τύπης. Εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Λάσκαρης, η αλήθεια είναι ότι με χάλασε στην αρχή. Δεν μου λες, κάτι άλλο να σε πω. Ναι, ναι. Πες ότι ανεβαίνει ο Άρης με το καλό Αλφα Εθνική, ανεβαίνει και ο Καρυπίδη κτλ. Μετά με σουπεράδες πάνε να του φάνε την ομάδα, τι θα γίνει. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος, μια αντιπολίτευση για να μην τους αφήσουμε. Εγώ λέω με τον Νίκταρη δύσκολα θα τα βάλουν. Ναι. Δυσκολάκι το κόβω. Δύσκολο στο σκόπο. Όταν μυριστούν και η Ευρώπη θα ξαναπανέλθουν όλοι αυτοί. Και δεν έχει καραμπέρι, όχι Μάρκο, Σωτήρη, γιατί και ο Μάρκος δεν έχει μαγεία. Εγώ φέτος την ομάδα δεν θέλω κύπελο. Θέλω απλά να ανεβούμε. Αυτό ζητάω μόνο. Ναι, δεν έχει. Όχι. Ακίες, όχι, συγγνώμη που μιλάω, έτσι, συγγνώμη. Εντάξει, ναι. Του τύπου πάμε για κύπελο φέτος δεν μπορούμε. Φέτος εγώ θέλω η ομάδα να ανέβει. Του χρόνου να πάρουμε κι άλλες μεταγραφές και να παλέψουμε για πεντάλεπτα. Αλλά ανέβα μια φορά εσύ στην Αλφα Εθνική. Ραφ θα ανέβει. Η ομάδα είναι στρωμένη και ο Αναστό δεν είναι, πετάνε τα μυαλά του στον αέρα. Ο Αναστό είναι προπονητάρα, ρε. Πολυτέλεια είναι, ρε. Πλάκα κάνεις. Και το ξέρεις ποια είναι η φαντασίωσή μου. Το θέλει, δηλαδή, το θέλει και ο Κομπότης. Το θέλει και ο Κομπότης τώρα. Άσε τώρα. Έχει κι φαντασίωσή μου είναι μία. Τελείωσε. Να δω φέτος έστω και ένα παιχνίδι αυτό το Τζαβέλα και τον Άδο, τον Ξοβόλο. Να τους πάρω και τα σόβρακα μες στο καμίνι. Ποιο δεν πρόκειται να περάσουν, ε. Ποιο είναι το καμίνι. Ή διακοπή ή ο Άρης. Ένα από τα δύο. Τι λέει ρε, πολύ ανεβασμένο σε βλέπω. Κλείσε να πούμε. Λοιπόν, μπέργκερ, μπαμπάτσικα, μπέργκερ. Τα μεγαλύτερα στην πόλη και όχι μόνο, στις χαμηλότερες τιμές. Δυο μπαμπάτσικα, 600 γραμμαρίων το ένα, μόνο 5 ευρώ. Τρως και συγκρίνεις μέγεθος, τιμή και ποιότητα. 2-31-0-5-10-0-45. Αγίων Πάντων 28, τρως ένα, το πληρώνεις, το τρως, τρως δύο, πληρώνεις το ένα, τρως τρία, δεν πληρώνεις κανένα. Διάλειμμα, μικρό. Σκυλετίδης Κωστής Ραπτόπουλος, Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 2-31-0-90-90-98-80-90. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε για Γιουβέντους που δεν το άλλαξε το 5-3-2 να το κάνει 4-3-3 ή 4-4-2 για να το πάρει το μάτς. Βολεύτηκε με το Χ, έριξε στον κουβά όλο τον κόσμο. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, Φιωρεντίνα, λίγα πράγματα. Αριανοί πολλοί βγήκανε, έχουν μια έτσι. Πώς το λένε ρε παιδί μου, έχουν μια αισιοδοξία για τα κοινά, έχουν καβάτζα λέει οι ανθρώπους που βοηθάνε τον Καρυπίδη, νιώθουν και λίγο σιριζέοι τώρα και τα λοιπά ότι ο Κοντονής Μουσάντος είναι με την πλευρά του Άρεος, έχουν ανάστημα, έχουν αλλάξει ψυχολογία. Για Ηρακλειδείς δεν μιλάμε, περιμένουν τον Όλεθρο. Εντάξει, εκεί δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Καλημέρα. Έλα ρε. Έλα. Τι κάνεις, καλά. Καλά εσύ. Σαβρίδης Ηρακλειδέας. Σαβρίδη, τι έγινε, ρε. Πού είσαι ρε φίλε. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Χαιρετισμένο Γιάννη. Ναι, για λέγε. Εδώ είμαι με δύο λανάκια, αράζουμε. Ναι. Πίνουμε τις μπυρίτες μας, βουτάρουμε, σ' ακούμε. Έτσι. Τι λέει, πώς μας βλέπεις. Ποιους, τον Ηρακλή. Ναι ρε φίλε, ποιον. Ξέρω εγώ φίλε, σαν ένα γέρο 95 χρονών. Με νεφρική ανεπάρκεια. Με προβλήματα αναπνευστικά. Με προβλήματα στα γόνατα και να περιμένεις να έρθει το μοιραίο. Να σου πω, να σου πω κάτι. Είναι ένα μάτς την Κυριακή το οποίο δεν ξέρεις ποιοι θα δέρνουν ποιους. Δηλαδή, οι Ηρακλειδείς στους Παοξίδες, οι Παοξίδες στους Ολυμπιακούς, οι Ηρακλειδείς στους Ηρακλειδείς. Δεν ξέρεις τι θα γίνει εκεί πέρα. Ποιος ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ποιος ΠΑΟΚ. Μόνο Ηρακλείδες, ρε φίλε. Ποιος Ηρακλής. Η μόνη αντίφαση στην πόλη ρε φίλε. Μόνο που δεχόμαστε. Ρε πάσε άστη γριά τώρα για τον Άρη πες μας. Ο Άρης φίλε τα βρήκε με τον Κοντονή. Ο Κοντονής φίλε καθάρισε μαρούπες, καθάρισε. Ο Τσίπρας είναι αριανός. Πάει. Έχει τον Νίκταρη, έχει τον Νίκταρη από πίσω. Έλα εντάξει. Εντάξει, ο Νίκταρης είναι με στην επιχειρηματίας. Γιατί να μην τον έχει δηλαδή. Να έχει ένα καλό φίλο.
Πολλά. Ναι. Ύστερα μετά οι Αργιανοί είναι χαρούμενοι αν ακούν το όνομα Νύκταρης. Σου λέει, θα σας παίρνει στο αγωνιστικό κομμάτι. Θα είναι η ομάδα μας Φουριόζο, Αναστόπουλος να δεις χαρά. Σου λέει, είμαστε μια ομάδα μπρουτάλ. Λέγει. Κωστή, ναι. Είμαστε λίγο γουστάρμα, τώρα θέλω λίγο ρε φίλε να κάνεις λίγο Γρηγόρη. Άσε ρε τον Γρηγόρη τον καημένο. Κάνε λίγο Γρηγόρη. Άσε τον εκεί με τους. Άσε τον εκεί με τους. Κάνε λίγο Γρηγόρη. Άσε τον ρε τον Γρηγόρη ρε. Ασλαμά μόνο. Έλα ρε φυγέτε πιείτε τις μπύρες, δεν είναι της ώρας. Επόμενη γραμμή καλημέρα. Ρε τους ανθρώπους ρε. Πέντε νοματέοι άντρες χωρίς γυναίκες γύρω τους πίνουν μπύρες. Αν είχαν γυναίκες θα πίνουν καλύτερα ή χειρότερα. Χιλίτη τι λες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Είναι ρε φίλε. Είναι ερωτική είναι, πόλη τι... και αριστερίζουσα. Αριστερίζουσα. Ναι. Πού βρε αυτοί όλοι δεξιοί είναι σε αυτή την πόλη. Φίλε αλλάξανε, γυρίσανε το φίλο. Βρε μέχρι ο Τάις Λίμπρεξ τότε στη συνέντευξη τύπου με τον Μπάκεβιτς είχε πει εμείς αγοράζουμε κουστούμι από το Βαρδάρι και αυτός ψωνίζει από την Τζιμισκή. Και περιμένεις δηλαδή τώρα εσύ ο Δαφνοστεφανωμένος να μην κάνει περίπατο την Κυριακή. Για Καζάντι θα έρθει και για τρίγωνα πανοράματος. Δεν θα λήξει το μάτς ρε. Βρε θα λήξει βρε. Και ρε δεν θα λήξει ρε. Δεν πιστεύω να ξαναπεράσει να πληροφορήσω και τον Γλιωμένη να του πει την αλήθεια. Τι έκανες την προηγούμενη φορά που ήρθες στο ξενοδοχείο το γνωστό που συχνάζει η αποστολή στην είσοδο της πόλης. Εκτός από το βίσκι καλά βρε παλιόπεδο. Πήρες και τους ξηρούς καρπούς και τους έβαλες στην τσέπη. Δεν τρέπεσαι βρε. Αλλά ο Κλειωμένης ξέρεις, εγώ το συμπόνω το καταλαβαίνω. Έχει απογοητευτεί από τους μαύρους, γι' αυτό σε είπε, γιατί κάποτε είχαν τον Ερέντι Μπάθη στην ομάδα τους. Ναι. Και ξέρεις, ήταν άνθρακες ο θησαυρός. Ναι. Καουμπόις ήταν ο Δέλιος. Ναι. Με το πιστόλι, στο γόνατο το έδαινε. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς δεν ήταν και ο Νικολάκης προπονητής τότε. Φαντάζεσαι τι θα γινότανε. Ωραία, ο Νικόλας. Ωχ Νικόλα. Μάλιστα. Δεν μου πώς τα βλέπεις τα πράγματα, κύριε Κώστα μου. Πού, σε ποιο τομέα. Γενικά αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη φίλε υποκλήθηκε. Αυτή η πόλη υποκλήθηκε στην αριστερά. Και φίλησε και δαχτυλίδι. Κάτι ωραίο Καστρινή εκεί κάπου πήγαν να τη χαλάσουν τη δουλειά. Αλλά ποιος τους άκουσε. Εντάξει, βγάλανε εκεί ένα δεξιό δήμαρχο, Κλάιν Μάιν. Ποιο. Ήρθε ο Τσίπρας εδώ, αγκαλιάστηκε με τον Γιώργο Κούδα. Του λέει ο Κούδας, θα σου πω μια κουβέντα. Λέει, να μάθεις παιδί μου να τριπλάρεις, λέει, τους αντιπάλους πολιτικούς. Λέει, να, εγώ είμαι εδώ με τον Βασίλη του Χατζηπαργή, θα σου μάθουμε, λέει, πέντε πράγματα. Γελούσε ο Τσίπρας ο καημένος. Καημένος. Τέλος πάντων. Βρε σαν την τρίπλα του Διονύση Ψωμιάδη δεν έχει ούτε ο Χατζηπαναγκής ούτε ο Γιώργος ο Κούδας. Ο μοναδικός βέβαια, αν την πάρει τώρα, τη δώσε μια μπάλα τώρα στο Νιόνιο και βάλ τον ρε παιδί μου από τα διαβατά μέχρι την Καλαμαριά, θα σου την πάει, δεν θα πέσει μπάλα κάτω ρε φίλε. Μπορεί να τον κάνω, ο σχιζοδήμος τάκλιν μπορεί να τον κάνει, τι να τον κάνει. Μπα. Ο σχιζοδήμος, μια ζωή χαμένος είναι ρε φίλε, τρεις φορές πήγαν τα βάλει ο μαζί σχιζοδήμος, του. Ο σχιζοδήμος μοιάζει στο έργο σαν το Βουλγαρίδι, του τρώγανε τις γκόμενες όλοι, ο Βουλγαρίδι. Με τους μπάτλερ που είχε, τι περίμενε, δηλαδή τα άλλα ήταν μπάτλερ του Νιόνιου. Ναι. Δηλαδή πήγαινε να πάρει τις εκλογές με εκείνους. Πού πας ρε φίλε να πούμε. Δηλαδή αυτό που λες Βουλγαρίδη σε δεύτερο ρόλο ρε φίλε. Ο Βουλγαρίδης ο καλός άνθρωπος, το καλό παιδί. Είχε μάνα πια την Ελένη Ζαφυρίου, αλλά την κόμενα την απάφτωνε ο Κούρκουλος πάντα. Ξέχασες Κωστάκι μου, εσείς με επιτρέπεις πάλι. 100%. 100%, μπράβο. Ξέρεις ποιος άλλος ο γνωστός προπονητής από την ομάδα της καρδιάς σου είχε πάρει σπίτι από το γνωστό εργολάβο. Για βοήθαμε. Γκέρτ Πρόκοπ. Α, ο Πρόκοπ, ναι. Βέβαια, ο αείμνηστος. Δεν ξέρω καλός αν έχει κρατήσει. Και τον είχε φέρει, τον είχε κάνει τότε κονέ στην Ελλάδα, τον είχε φέρει ο Ντίμι ο Δάρας. Ναι. Ξέρεις τι είχε πάθει ο Ντίμις ο Δάρας, ξέρεις, ε. Ο Δώρας. Ο Ντίμι Δάρας, ο Δημήτριος Δάρας. Ντίμις, ναι. Ναι, από τους λίγους Έλληνες που έπαιξε μπάλα σε ομάδα Α' Εθνικής Πουντεσλίγκας σε δεκαετία του 70. Νομίζω ναι. Αυτός ο Γαλάκος δεν είναι άλλη. Δεν μετράω, δεν θυμάμαι. Δεκαετία του 70 νομίζω ότι και ο τρεις είναι μετρημένος στα δάχτυλα. Στη δεκαετία του 80 υπήρξαν και άλλοι Έλληνες στην Πουντεσλίγκα. Ναι. Εντάξει. Τον έφερε να δοκιμαστεί, ξέρεις, ο μεγάλος ο προπονητής στην ομάδα της καρδιάς σου. Ναι. Τον πήραν από το αεροδρόμιο 3 ώρα το μεσημέρι, Αύγουστος μήνας, 40 βαθμούς ζέστη. Και τον έκαναν. Τον βάλαν να κάνει προπόνηση του Χαριλάου να δουν σε τι κατάσταση είναι.
Ρε φίλε, με 45 βαθμούς το πέραν από τη Γερμανία, ρε φίλε, να μου. Τον απορρίψανε, δεν χρειάζεται να σου πω. Τον απορρίψανε. Βέβαια, να πούμε, και μετά πήγε στον Απόλλωνα Αθηνών. Στον Απόλλωνα Ριζούπολης, πώς θα το πούμε αυτό. Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν μου λες πόσους βαθμούς διαφορά τη βλέπεις αυτή τη χρονιά, δηλαδή. Τι να περιμένουν οι υπόλοιπες ομάδες, Κωστάκη. Συγγνώμη, δηλαδή, ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, λες. Γιατί ρε φίλε να μην το πάρει, κάτσε λίγο. Δηλαδή κάτσε, τόσα, δηλαδή κάτσε λίγο, περίμενε ρε Κώστα, κάτσε. Δηλαδή τόσο αγώνα έχει κάνει ο Μεγαλόκαρδος. Εδώ κάναμε έξοδα. Πήγαμε φροντιστήριο να μάθουμε αγγλικά. Πήγαμε ξανά σε σχολείο οδηγό να μάθουμε να οδηγάμε δεξιά. Δεν μετακομίζουμε για τον Νότιχαμ. Παραμένει πάλι Πειραιά. Και δεν είναι που παραμένει Πειραιά. Άκουσες τι είπε η άλλη δημοσιογράφος, η Πειραιώτησα. Τι είπε καλέ. Στη διεθνής, αυτή πώς τη λένε, Καλογεροπούλου, πώς λένε. Ναι, 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 ναι. Ξέφυγε, ναι, ναι, ναι. Λέει, είμαστε περήφανοι εμείς οι Πειραιώτες που θα έχουμε και κανάλι τώρα, Κώστα μου. Ναι. Εσείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχετε ένα κανάλι, ρε. Έχουμε, ρε. Έχουμε. Ελληνική Σεμβέ. Το, ρε, ποιο, το Euro που αν έχουμε, ρε. Ποιο έχετε? Το Euro που αν έχουμε. Ποιο Euro που αν, ρε. Πού είναι, δεν μου λες, το πιάνουν αυτό στο Λιτόχωρο. Στο Λιτόχωρο. Στο χωριό του Ζαχουδάνη, ρε φίλε. Δηλαδή, τι χωριό. Για να το λες εσύ κάτι ξέρει, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτή η πικραμένη τώρα, δηλαδή, η οπαδοί του Άρεος, τι να προσδοκούν από αυτή την ομάδα. Φίλε, αυτοί ονειρεύονται, θα πάρουν τον Μπάουκ στο κύπελο. Αυτό. Τι θα πάρουν, τον Μπάουκ στο κύπελο, λέει. Δεν μου λες, η Δοδόνη πουλάει παγωτά ακόμα στη Θεσσαλονίκη να πάρουν και αυτοί κανένα κυπελάκι. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Για κανένα τι καζάν την πίνα. Δεν μου λες, δεν μου λες. Πώς το είδες το μάτι την Κυριακή? Για Κουμίδης εναντίον Ραούλ, μπράβο. Γουναρίδης, Γουναρίδης. Ρε φίλε, Νεντίδης προπονητής, ρε φίλε, όλα τα λεπτά. Χαρά είναι ο Νεντίδης. Είναι και αυτός, έχει δίπλωμα UEFA Pro A. Αυτό του δώσαν δίπλωμα Πολυτέχνου. Έχει 4 παιδιά ο Νεντίδης. Το ξέρεις αυτό? Δεν μου λες αυτό. Καλός προπονητής είναι. Άκου, καλός προπονητής. Ναι. Δεν μου λες Κώστα μου. Αλλά ο Ριαβόγλου είναι καλύτερος. Δεν πιστεύω να ασχολείται ο κύριος με τα κοινά της ομάδας. Εντάξει. Εμένα πάντως μια μέρα με πήρε τηλέφωνο ένας παράγοντας του Αγροτικού Αστέρα. Είχα πει κάτι. Κύριε Ραπτό που λέει, εμείς είμαστε οικογενειάρχες άνθρωποι. Δεν είμαστε ελεπροί, δεν είμαστε αυτοί κτλ. Λέω, γιατί είπα εγώ κάτι τέτοιο? Το παρελθόν λέει έχει σβήσει. Ναι, αλλά λέω. Ο Ριαβόγλου λέει είναι εκεί πέρα. Σας παρακαλώ, λέει. Είμαστε λέει καθαροί άνθρωποι. Λέω γιατί ο Ριαβόγλου τι, δεν είναι καθαρός άνθρωπος? Όχι, λέει ήταν στο παρελθόν. Καθαρός είναι. Λέει ήταν στο παρελθόν. Τώρα λέω δεν υπάρχει. Όχι. Γιατί μου είπαν, λέω, ότι είναι ακόμα εκεί. Κανονίζει, λέω τα. Όχι, μου λέει, δεν. Ξέρεις ότι ο Αγροτικός Αστέρας έχει ιδρύσει και γυναική ποδοσφαιρική ομάδα. Κατεβαίνει στο πρωτάθλημα τώρα. Πού να παίξει αυτός ο Αγροτικός Αστέρας? Γήπεδο είναι αυτό που έχει. Τι είχε ο Αγροτικός Αστέρας? Τι είναι, ο Αγροτικός Αστέρας. Ο Αγροτικός Αστέρας είναι μια ομάδα με ένα καλό πρόεδρο που έχει χεσμένο στο Τάλινο, αλλά είναι σε μια περιοχή και έχει ένα γήπεδο, μοραδερφέ μου, που δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Το γήπεδο, το γήπεδο και η περιοχή εκεί και τα λοιπά δεν είναι. Τι έχει, δεν είναι, ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε τώρα, περίμενα, θα πάρουμε ένα. Τι έχει αυτό το ιστορικό γήπεδο του Κωνσταντινού? Τι γήπεδο είναι αυτό, ρε. Κάσε ρε φίλε. Η παράγκα του Καραγκιόζη είναι, κύριε. Ποιο γήπεδο είναι, γήπεδο είναι αυτό. Ένα στίχος το χωρίζει από το δημοτικό. Του Κορδελιού δηλαδή τι διαφορά έχει, ρε φίλε? Άσε ρε φίλε, ποιο Κορδελιό να πούμε? Το Κορδελιό μια ζωή, ο γήπεδο έχει ομάδα και οι ποδοσφαιριστές του Κορδελιού στον Αγροτικό Αστέρα παίζανε. Ο άλλος πήδηξε για να γλιτώσει το αυτόφορο, πήδηξε από την ταράτσα των αποδητηρίων στο δημοτικό σχολείο και έγινε αλλαγή πριν ξεκινήσει καν το μάτς, ρε φίλε. Έλα ρε, σταμάτα. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Βρε Θωμάς Καρατζίκος, δεν μου λες. Εγώ ανησυχώ γιατί ο ακροατής, ο φίλος ο Σάββας της εκπομπής, ναι, χάθηκε μετά από ένα βράδυ που τον έκανα πρόταση για μία ανιψιά του Κυρσάβα που είναι εδώ. Φύγε, ξαδέ, φύγε. Επόμενος. Έκλεισε. Bye bye. Ναι. Έλα φίλε. Στον αέρα είσαι φίλε. Έλα Κώστα, μ' ακούς? Έλα ρε γιατρέ, η Βιέννη ρε. Τι έγινε? Ρε εσύ. Ναι. Είναι δυνατό να μιλάς για center back από τον ΠΑΟΚ και να μην μιλάς για το σχορεμένο, τον Γιώργαρο? Όχι, λέει είναι ένας παοξής, γιατί λέει μιλάτε έτσι για τον Τζαβέλα? Είχαμε λέει καλύτερο center back. Λέω θα ρωτήσω. Καλύτερο μέσα στα 3-4 καλύτερα center back της Ελλάδας, τουλάχιστον που έχω προλάβει εγώ, ήταν ο σχορεμένος. Σόπαρε, καλύτερο τον Τζαβέλα ήταν. Πλάκα κάνει. Κοίταξε, εγώ καλύτερο θυμάμαι μόνο τον Μανολά και τον Ταμπίζα από Έλληνες. Ναι. Μέχρι εκεί. Δηλαδή το θεωρούσα ανώτερο από Καλιτζάκη, από Κολιτσιδάκη, από όλους αυτούς. Ξέρεις ποιος τον έφαγε από τον Ολυμπιακό, το Γιώργαρο? Το Μιτσιμπόνα. Mm-hmm.
Ποιος? Ο φίλος μου, για τον έλεγε Βλαχάκη. Ποιος? Ο Αλέφατος. Σώπα ρε φίλε. Ρώτα τον. Σε πω και στίχημα. Ρώτα τον τώρα που έχει μεγάλο, σας θα παραδεχτεί. Είχε κάνει κολεγιά ή όχι με τον Κούλι τον Καραταή για να τον βάλει σε τερμπάκ. Το 94. Το 94. Κοίτα ποιος έπαιζε center back μετά όταν έφυγε ο Μιτσιμπόνας στον Ολυμπιακό από αριστερό back. Ποιος ήταν ο προπονητής που πήγαν και το φάγαν το παιδί και μετά νομίζω αν θυμάμαι καλά είχε έρθει ο Λιούπκο Πέτροβιτς στον Ολυμπιακό. Ο και τον έλεγε Βλαχάκι ο φίλος ο αδέφατος. Κοντζά Μιτσιμπόνα. Πώς θα τον πλάκω στο ξύλο Μιτσιμπόνα. Είπαμε τον πλάκω ο Μιτσιμπόνας αν το είπε έτσι, δεν το ξέρω. Βλαχάκι τον έλεγαν όλοι εκεί πέρα να μου. Τη ζωή μαύρη του κάνουν το παιδιού. Άσο τώρα. Αυτά είναι παλιές ιστορίες. Τις είχε γράψει στο φως κάπου το Κωνσταντουδάκης. Ο Φέδωνας. Βέβαια ο Φέδωνας. Ο κύριος Φέδωνας. Από εκεί και πέρα. Εγώ αύριο βλέπω το πιο σίγουρο σημείο το goal-goal του Παναθηναϊκού. Ναι. Ναι. Μα... Και βλέπω τον Ολυμπιακό για 2-2. 2-2. Over goal-goal τέτοιο σκηνικό. Ναι. Δηλαδή over 3,5 ας πούμε εγώ θα το ποντάρω. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, γι' αυτά επειδή μιλάγατε λίγο. Α, παρεμπιπτόντως, επειδή λέμε για τα πολιτικά και για το τι θέλει, το ψεύδος και τα λοιπά. Ο τεράστιος Βαμβακούδας, θυμάσαι, είχε πει. Όχι. Με ξένο πισινό κάνω κι εγώ τον ομοφυλόφιλο. Κατάλαβες. Έτσι είναι εδώ πέρα. Όσο είναι να πάνε στα σπίτια και στα σχολεία και στα τέτοια και στα, δεν ξέρω, στα ξενοδοχεία των αλωνών, είμαστε μια χαρά. Άμα τολμήσουν να πλησιάσουν το δικό μας, ξεχνάμε τα πάντα. Πάει, ναι. Δεν ναι. Θυμάσαι εκείνη την ξενοδόχο στην Αθήνα η οποία έλεγε μπράβο που πάνε τους πρόσφυγες στα κλειστά ξενοδοχεία και όταν ανακάλυψε όταν το δικό της την έκανε κατσίκα. Έτσι είναι φίλε. Έγινε ολόκληρο θέμα. Έτσι είναι φίλε. Άσε τώρα. Οι προοδευτικοί Σιριζέοι του Ωραιοκάστρου δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ, δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι τα ποτ σκοτ πώς τα λένε θα ερχόταν στη ΣΥΚ περιοχή του Ωραιοκάστρου. Σου λέει πού να τους πάνε. Τα παιδιά μας πάνε εδώ σχολείο. Ναι, θα τα πάνε στο Κορδελιό. Θα τα πάνε να πούμε. Έτσι θα σκεφτήκαν. Οι Σιριζέοι του Ωραιοκάστρου. Και μετά γίνανε δεξιοί να πούμε. Ναι. Δεν είναι θέμα Σιριζέων. Στο λέει κάποιος που ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Αριστερών, προοδευτικών. Σου λέει τι. Καθαρά θέμα νοοτροπίας. Και κάτι τελευταίο. Για πες μου. Που σου είχα πει. Γιατί είχε γίνει ένα μπέρδεμα, θυμάμαι μετά με σχολεία και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι για μένα ο Μαρινάκης είναι αθώος. Εγώ αυτό που είχα πει. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πάλι να το διευκρινίσω. Για οτιδήποτε. Εγώ θεωρώ για ότι οτιδήποτε είναι αθώος και ακόμα λιγότερο ο πρόεδρός μου. Από εκεί και πέρα. Το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή αν είναι αθώος. Αυτό το βρει δικαιοσύνη. Το θέμα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση δείχνει διάθεση να κυνηγήσει το Μαρινάκη. Και για μένα η ιστορία, στο είχα ξαναπεί τότε. Με τους εισαγγελείς και τα λοιπά και τα λοιπά ήταν για να φύγει ατσαλάκωτος ο Τσίπρας από Θεσσαλονίκη. Ο Τσίπρας έφυγε ατσαλάκωτος από Θεσσαλονίκη. Ναι, αν θες να πεις τώρα που ο Τσίπρας έφυγε από τη Θεσσαλονίκη χοντρό, εμένα να με μπιπ, ναι. Θα γίνω Βαμβακούδας που λέει με τον πισινό που λέγαν πριν, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι επειδή είναι αθώος, αλλά επειδή έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Α, τώρα που έφυγε ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Τον οποίο το σηκώσανε παραλίγο στα χέρια Θεσσαλονικής, ξεχάστηκε και το θέμα του κυρίου Μαρινάκη. Όπως είχες προβλέψει. Είναι αθώος, προς ναι. Θεού. Μην μπερδευτούμε. Ναι. Λέω ότι ξεχάστηκε. Και θα σας δώσω και μια ωραιότατη είδηση τώρα. Ποιος ετοιμάζεται να βάλει βόμβα στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Βόμβα. Βέβαια. Βόμβα. Ποιος έχει στραβώσει πάρα πολύ. Θα είχα ξαναπεί αυτό όταν ήσουν από τον κτηνίατρο το Βασίλη. Ποιος είναι ο Τζαβέλας του Ολυμπιακού. Ο Τζαβέλας του Ολυμπιακού. Βέβαια. Στην Ίντρικα. Ποιος κάνει την Ίντρικα. Και ήθελε να φορέσει το περιβραχιόνιο φέτος. Βοήθαμε λίγο. Ο Φορτούνης. Τον έχουν απ' έξω. Γι' αυτό σου κάτσα να δεις τι έχει να γίνει. Ίδιο ο Αλέφαντος πήρε το μέρος του Φορτούνη. Άμα ο Φορτούνης, γιατί ο Φορτούνης έρνεται, παίξει και κάνει ο Ολυμπιακός καμιά γκέλα είτε αύριο είτε στη Θεσσαλονίκη. Κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Σέρνεται, αλλά μην ξεχνάς ότι ο Φορτούνης προέρχεται και από τραυματισμό, έτσι. Έχει μια δικαιολογία για το σύρσιμό του. Ο Φορτούνης δεν ήθελε να φύγει ο Σιώβας και του πέρασε. Ο Φορτούνης ήθελε να φύγει και ο Φουστέρ και ο Τσόρι για να βάλει το περιβραχιόν και δεν του πέρασε. Γενικά είναι ένας τύπος που είναι μέσα στην Ίντρικα στον Ολυμπιακό. Και πάει να τα κάνει όλα οίκο ανοχής. Και θα το πληρώσει αυτό ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ο Τσόρι.
δεν έχει τέτοιου είδους. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Σου λέει 35, είμαι και να παίξω μισή ώρα, δεν με νοιάζει. Δεν νομίζω ότι διεκδικεί ο Τσόρι. Δεν νομίζω ότι. Αλλά αυτή τη στιγμή πετάχτηκε από το πουθενά ο Μάριν, ο οποίος του δυσκολεύει πολύ το Φορτούνι να ξαναδεί βασική δεκάδα αυτή τη στιγμή. Μήπως τον τραβήξει ο Μάριν το Φορτούνι όπως τράβηξε τον Ιντέγιο, όπως το λένε, ο Καρντόζο. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν ο Μάριν συνεχίζει να παίζει καλά, έχει τον επιθετικό. Απ' τη μία μεριά σου βγει αυτός ο Ελιονούς, όπως το λένε, και απ' την άλλη παίζει μεταξύ Πάρτο και Σεμπά. Γιατί να παίξει ο Φορτούνης και έχει και στον πάγο τον Τζόρι. Θα φάει. Γιατί να παίξει ο Φορτούνης σε 90 λεπτά και να έχει το ακαταλόγιστο του Πάπα. Γιατί. Δεν ξέρω. Κάτσε να δεις, θα έχουμε μισό. Να σου πω και το άλλο όμως. Για πες. Πέρσι το Φορτούνη τον προώθησε πολύ ο Ολυμπιακός. Δεν τον πούλησε και τώρα βλέπει ότι μάλλον ο Ολυμπιακός. Να τον πουλήσει. Ήθελε σαν τρελός να τον δώσω χοντρό. Δεν μπόρεσε να τον πουλήσει. Ναι. Και επειδή δεν μπόρεσε, ίσως φέτος να πει, εφόσον δεν σε πούλησα πέρσι στα τόπ σου, εντάξει τώρα δεν σε έχω και πολύ ανάγκη, το πήρα απόφαση ότι δεν σε πουλάω. Μήπως είναι αυτό? Κοίταξε, θα σου πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι ότι άλλαξε και ο θετικός διευθυντής στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει πλέον, να το πω έτσι, η αλληλεγγύη μεταξύ Ελλήνων και ενάντια στους ξένους που υπήρχε. Γιατί αυτός ήταν και ένας λόγος φάγανε που έφυγε ο Εργάτος, αν θες να μάθεις. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή φέρανε πίσω το Μοδέστο. Και για να λάβει αυτός ως ένα σημείο το κουμάντο σε αυτά τα θέματα. Γιατί αν είχε μείνει ο Γεωργάτος, Τσόρι, Φουστέρ και όλοι αυτοί θα είχαν φύγει και ο Μάριν δεν θα είχε έρθει ποτέ. Θα λέω εγώ γιατί δεν θα το Μάριν, και ο Μάριν δεν με σηκώνει, δεν με ξεσηκώνει, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είπα αν θα ξεσηκώσει τη δουλειά να σου κάνει. Ναι, εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλα. Δηλαδή να πω ότι θα φάω το Φορτούνι με το Μάριν να πούμε. Δεν είναι ούτε γκαλέτη, είναι ούτε τίποτα. Δεν το συζητάμε αυτό. Προς Θεού. Ναι, δεν είναι. Αλλά από τον περσινό Φορτούνι είναι καλύτερος. Μάλιστα. Θα το δούμε. Φιλιά. Λοιπόν, σε φιλό, γεια. Πρώτο τελευταίο, ναι. Έλα, ρε, αυτά που λέει. Έλα, κύριε. Έλα, αυτά που λέει. Μάλιστα. Με ακούς? Σε ακούω. Αυτό που λες. Μάλιστα. Άκουλος. Αυτό το πάω βράσω ρε που είναι σειρό που με σε λέω. Ναι. Βράσω τους... Ναι. Ναι. Τους θεόμορους. Ναι. Σε παίρνει από τον Περαιά, σε λέει εντάξει όνειρο των ονείρων. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Εμάς μας το κλείνει γλίγορα. Ναι. Άκουλος λοιπόν. Με λες για τον Παπαδόπουλο. Ναι. Ο Παπαδόπουλος εγώ ναι. δούλευα στην Αθήνα. Ναι. Στάζω να κλείσω το ροδιόφωνο γιατί ξανακούγεται. Ναι. Περιμένω. Δούλευα στην Αθήνα. Ναι, πότε. Και το. Στην ΑΓΕΤ, στο Κερατσίνι. Πότε. Το. Έλατε. Πάνω στο Μαρούσι, στο στάδιο το κάναμε εμείς. Στο ελληνικό πήγαινα. Στο ελληνικό πήγαινα τσιμέντα τα μεσάνυχτα. Ναι, ρε, πότε σε λέω, πότε πήγαινες, πότε. Ναι. Το. 72, 74. Μάλιστα. Και ύστερα έφυγα. Ναι. Ναι. Ωραία. Έφυγα στην επιστράφηση. Ναι. Ναι. Ναι, συγγνώμη τώρα. Ναι. Λες, βρίζεις τον Παπαδόπουλο, όχι, πας κόντρα καταλαβαίνω. Και όμως έπαιρνα 13 χιλιάρικα και πλήρωνα σπίτι στη Κυρκύρα, στο Βρυξέλλη, 1200 ευρώ επιπλωμένο. Έπαιρνα 13 χιλιάρικα. Ο Παπαδόπουλος έκανε νομαρχίες, δεκαπλασίες τα φορτηγά, τα ταξί, χάρισε τους γεωργούς και δεν χρωστούσε η Ελλάδα. Και ποιος σκότωσε ο Παπαδόπουλος, κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Στην Ισπανία είναι 1 εκατομμύριο νεκρούσιοι. Στη χιλία ακόμα τους κυθάβουνε. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται. Και το βρίσκουν τον Παπαδόπουλο. Η Δέσποινα είναι σε ένα μπουντρούμι κοιμάται σε 35 τετραγωνικά. Του είπαν και δεν ξέρουνε. Τώρα αυτοί οι δημοκράτες, εχθές έλεγα άλλα για την μπάλα, αυτοί οι δημοκράτες... Mm. Έπαιρνα 650 ευρώ το μήνα και δεν 450 και αυτοί κλέβουν και ο Τσίπρας είναι πραβινός. Ξέρετε τη μάνα του και... Ρε γέρο, δεν μιλάς στο καφενείο. Πρόσεχε πώς μιλάς. Πάμε στον τελευταίο. Ναι. Έλα Κώστα, καλησπέρα. Καλώς τον. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά επειδή... Αλλά πήρες τελικά. Ναι. Όχι, επειδή ο φίλος από την Καστέλα είπε ορισμένα πράγματα που είναι η δεύτερη φορά που το κάνει και προφανώς ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Είπε την πρώτη εκπομπή, αν θυμάσαι κιόλα, μου είπε ότι το χαμηλότερο τάγκλιν ήταν στο λαιμό του παίχτη από το χωμά του Καραντζίκο. Σήμερα πήδηξε λιμάντρα για να γλιτώσει το αυτόχωρο.
Ένα πράγμα αναγνωρίζω, φίλος, ότι ο Θωμάς ο Καραμπλίκος έφυγε από τη ζωή. Ναι, εντάξει, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν μάρκαρε δυνατά. Αυτό, εντάξει, εντάξει, δεν συζητάω για το μαρκάρισμα ή για το αυτό. Λίγο πιο, εντάξει, σήμερα πήγε τη μάντρα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι κάποιοι άνθρωποι έρχονται σε δύσκολη θέση. Ποιος πήδηξε τη μάντρα? Είπε σήμερα ότι πήδηξε τη μάντρα για να γλιτώσει το αυτόφορο για το Θωμά τον Καρατζίκο. Εντάξει, δεν είπε ότι ρε φίλε έκανε και τίποτα κακό. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν δυνατός, πήγαινε στις φάσεις επάνω. Είπα εγώ ότι για τη δύναμη, είπε για την αυτή, ήταν πραγματικά δυνατός παίχτης. Και άμα υπέρχε κανένα στράγαλο, τι να κάνουμε, να μην το πούμε δηλαδή. Εντάξει. Ίσως σου είπα και πάλι ότι προφανώς ο άνθρωπος δεν γνωρίζεται. Εντάξει, δεν το βέβαια, ούτε εγώ το ήξερα. Νεαρός θα πέθανε, δηλαδή πριν τα 70 θα πέθανε. Έναν χρόνο έχει τώρα. Πόσο χρόνο πέθανε? Έχει ακόμα χρόνο. Τα 65-66. 65 χρονών. Ναι. Δεν το πήραμε χαμπάρι. Γι' αυτό και σε πήρα. Ναι, δεν το... Αυτά να μας... Άκουδο. Καμιά φορά, εντάξει, ξεφεύγουμε τώρα με την καθημερινότητα. Αυτά... Όχι, δεν το είπα, ούτε ο άνθρωπος το είπα. Όχι, όχι, άλλο λέω. Ναι, άμα φεύγει κανένας και δεν τον παίρνουμε χαμπάρι, είναι άρρωστος πολύ κτλ. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ενημερώστε μας, δεν ξέρουμε. Εντάξει, έγινε. Και δεν είναι σωστό να φεύγει ένας παλιός παίκτης και να μην το ξέρουμε, να μην γράψουμε κάτι. Δεν είναι ωραίο. Ενημερώνετε μας. Εντάξει. Έγινε, φιλιά. Δεν το ξέρω, να είδε, δεν το ξέρω. Ορίστε, εγώ που έπρεπε να το ξέρω, δεν το ξέρω. Λοιπόν, θα πάω αύριο με το γουρούνι το κόκκινο, το παλιωτόμαρο, να φάω σάντουιτς και μπέργκερς, τα μεγαλύτερα στη Θεσσαλονίκη. Ο κόκκινος δώσ' του μπέργκερ και πάρω την ψυχή. Δοκίμασα κι εγώ. Είναι πολύ νόστιμο, πολύ εύγευστο και πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ποσότητα, είναι και η ποιότητα. Παραγγέλνεις ένα, το τρως. Αν φας δύο, πληρώνεις το ένα. Αν φας τρία, δεν πληρώνεις κανένα. Μπορεί να γίνεις πάγκαλος δηλαδή. Σε προκαλεί στην Αγίων Πάντων 28 ο ιδιοκτήτης του Μπαμπάτσικα. Όχι Βαβάτσικα, ο Βαβάτσικας ήταν τραγουδιστής. Το Μπαμπάτσικα, έτσι λέγεται. Και αναγκάστηκε να αλλάξει την ταμπέλα από τον κόσμο. Γιατί γούσταραν πολύ αυτό το σάντουιτς, τα Μπαμπάτσικα. Αν τώρα είστε σπίτι και θέλετε να δοκιμάσετε στο σπίτι, τηλεφωνείτε στο 231-0510-045. Λοιπόν, την κοπανάω. Αύριο επιποδός ευρωπαϊκό παιχνίδι στην πόλη μας. Πάω Φιωρεντίνα, καλό παιχνίδι. Βλέπουμε και Παναθηναϊκό με Άγιαξ. Βλέπουμε και τον Ολυμπιακό. Είδαμε και το Champions League. Κάνουμε τη σούμα. Και έχει και πολύ κουμάρι αύριο. Το κουμάρι ποιο είναι? Τα δυο over του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού πιθανότατα και το χ του ΠΑΟΚ. Το χ βολεύει και τον ΠΑΟΚ και τη Φιωρεντίνα. Κοινικά αν το δεις. Αν το δεις συναισθηματικά, μόνο νίκη και τα λοιπά. Αλλά και η ισοπαλία δεν είναι άσχημη για τον ΠΑΟΚ αύριο. Μην τρελαίνεστε. Είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια με Γιάννη Χιλιτίδη. Τα λέμε αύριο. 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 Συνέχεια με Γιάννη Χιλιτίδη.